καρναβάλι σήμερα στο Μαγκαζίνο Live. Καλώς ήρθατε, καλό μεσημέρι. Κοντά μας είναι εδώ οι όμορφες Βραζιλιάνες από το Enzo di Cuba. Και σήμερα έχουμε σκοπό να κάνουμε πολλά πράγματα εδώ. Έχουμε πολλά θέματα, πολλά διαφορετικά, αλλά πώς θα μπορούσαμε να ξεχάσουμε ότι ξεκινάει η Σαρακοστή και έχουμε καρναβάλι και έχουμε καλή διάθεση. Λοιπόν, σε λίγο θα δούμε εδώ πώς φτιάχνουμε τα κοκτέιλ, γιατί και αυτά χρειάζονται, έτσι δεν είναι? Οπότε θα δούμε αυτά στη συνέχεια, θα δούμε και πολύ χορό και θα είναι κοντά μου και ένας έτσι πολύ αγαπημένος καλεσμένος στη συνέχεια, όμως δεν θα σας πω ακόμα ποιος είναι. Πάω στον καναπέ, γεια σας. Βέβαια πρέπει να ξανασυστηθούμε, η αλήθεια είναι. Πρέπει να ξανασυστηθούμε. Φυσικά. Μαρία Αντουανέτα Λένον. Γεια σας. Λοιπόν, η κυρία δίπλα σου όμως... Είναι ολόκληρη προς το παρόν. Αλλά έχεις ετοιμάσει μετά κάτι. Μετά θα καουκιαστώ. Καλώς ήρθες στην παρέα μας. Καλώς σας βρίσκω και μου χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ. Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα τους συνεργάτες μου, δηλαδή θα πρέπει να κοιτάω δύο φορές για να απευθύνω το λόγο και ο Στάθης σήμερα έχει πιάσει δύο θέσεις. Εσένα, αγάπη μου, δεν σε κάνει λάθος κανένας, δεν υπάρχει περίπτωση. Σ' αγαπώ, τι γίνεται. Και με σακίνα, βγήκε και καταλαβαίνεις ότι είσαι πουρού. Δόξα, Αλεξία, εσύ είσαι, έτσι ήταν καλή. Ναι, 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 devil woman. Έλενα, γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, πολύ ωραία. Εγώ, μην τραβήξετε το μαλλί, δεν είναι περούκα, είναι δικό μου. Σίγουρα, μην το τεστάρουμε. Εγώ να σας πω όμως ότι μπορεί εσείς να βλέπετε την εκπομπή σήμερα λίγο διαφορετική. Εμάς λίγο διαφορετικούς, κατά τα άλλα όμως έχουμε τα θέματά μας και έχουμε ασφαλώς και τα δώρα μας για σας. Οπότε νομίζω ότι πρέπει να σας θυμίσω το τηλέφωνο της εκπομπής μας, το 211-55-50-55-50, που θα παίξετε μουσικό quiz με τον Μότσαρτ. Γεια σου, Στέφανε. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο σου πάει αυτή η περούκα, πραγματικά. Λες τώρα, Πραγματικά. Λέω να τη θεσπίσουμε. Ναι, νομίζω ότι πρέπει να την καθιερώσουμε. Αυτό. Πρέπει να την καθιερώσουμε. Λοιπόν, μουσικό quiz με τον Στέφανο Παύλα Μότσαρτ. Έτσι. Ακριβώς. Λοιπόν, για πάμε όμως τώρα να δούμε τι είναι τα θέματα μας. Να πούμε καταρχάς, τι είναι το καρναβάλι. Αυτό. Για εσάς τι είναι το καρναβάλι, για σένα τι είναι. Το έχεις στον καναπέ σου. Καρναβάλι, νομίζω το καρναβάλι είναι μια ευκαιρία για τον κόσμο να ξεδώσει. Δηλαδή να γίνει αυτό που δεν μπορεί να ζήσει όντας, ας πούμε, η κανονική Βίκη. Δηλαδή αισθάνεσαι μια ασφάλεια, ας πούμε, άμα βγεις έτσι και διασκεδάζεσαι έτσι. Ξέρεις τι, όταν βγω, ας πούμε, με αυτή την περούκα στον δρόμο, δεν θα πει κανένας να η τρελή. Δεν σε νοιάζει κιόλας, ναι, πληθερώνεις, σε διασκεδάζεις, κάνεις ό,τι θέλεις. Είναι λες και σπάνε τα ταμπού, ρε παιδί μου, ό,τι ταμπού έχει ο καθένας, δεν ξέρω. Σ' αρέσουν εσένα έτσι οι απόκριες? Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι απόκριες και επειδή είναι ένα πανάρχαιο, δηλαδή οι ρίζες της αποκριάς είναι αρχαίες και μην ξεχνάμε ότι είμαστε ίσως ο μοναδικός λαός που είχαμε ένα Θεό για γλέντι, για διασκέδαση, για μεθύση, για όργια, για έκτροπα και έκλητα. Το Διόνυσο. Λοιπόν, μια χαρά και περνάγαμε και εμείς. Επίσης, ό,τι μας αρέσει... Ναι. Αν και τώρα τα τελευταία χρόνια, δεν ξέρω, έτσι... Εγώ το αποζητάω πάρα πολύ. Σ' αρέσει να μη σε γνωρίζουνε. Ναι. Να τσαλακωθείς, δηλαδή, να μην καταλάβουνε ποιος είναι. Ναι. Όχι τι ωραία που είσαι. Τι έχεις δει έτσι περίεργο? Αυτή τη στιγμή? Γενικά. Στάθη, σ' αρέσει να ντύνεσαι? Σ' αγαπάω πάρα πολύ τις απόκριες. Δεν υπάρχει αυτό, τις λατρεύω. Είναι καλύτερη και αυτές επίσης για μένα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Σου πάει πολύ, πολύ το ξέρω, και εσύ. Βέβαια, έχω... Έχετε δει τους εαυτούς σας. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Αλεξία. Ναι. Πώς νιώθεις? Εντάξει, είναι λίγο βαρύ. Αυτό είναι βαρύ, αλλά βάλεις αυτό εδώ που είναι ολοκληρικό. Έλα, βάλε αυτό, κούκλα μου. Λοιπόν, να πούμε ότι εκτός από έτσι πολύ χορό, σήμερα θα έχουμε και το συγκρότημα White Noise κοντά μας, που έχουν αυτό το πολύ ωραίο ρεπερτόριο, τα τραγουδάκια αυτά που μου αρέσουν εμένα πολύ, και μας αρέσανε την περασμένη φορά που ήρθανε. Ωραίο το γυαλί αυτό, Ναι, είναι πάρα πολύ καλό. Είναι τόσο καλό που δεν είναι αποκριάτικο, δηλαδή. Ναι, έχω κι άλλα εδώ, θα φορέσω. Θα φορέσω διάφορα και να δώσουμε έτσι και ιδέες. Να πούμε όμως τώρα... Τι
είναι το καρναβάλι. Πώς είναι το πώς είναι το καρναβάλι στο Ρίο. Που αυτό είναι, εν πάση περιπτώσει, το καρναβάλι που διαφημίζεται ανά τον κόσμο. Με αυτές τις ωραίες παρουσίες. Με την βασίλισσα του καρναβαλιού. Και όλα αυτά, και νομίζω ότι δεν θα μπορούσαμε να μην αναφερθούμε και εμείς στο καρναβάλι του Ρίο. Και στο καρναβάλι της Βενετίας, που είναι το καρναβάλι στην Ευρώπη που μονοπολεί έτσι το ενδιαφέρον. Ναι. Το καρναβάλι της Βενετίας. Της Βενετίας, ναι. Να ρωτήσω τι μου λες για το Ρίο. Γιατί όχι, όχι, το καρναβάλι της Βενετίας είναι αυτό που στην Ευρώπη μονοπολεί το ενδιαφέρον. Με την άλλη πλευρά του Ατλαντικού είναι το καρναβάλι του Ρίο, που είναι ο βασιλιάς των καρναβαλιών, όπως το ονομάζουν. Mm. Κάποιοι προτιμούν το ένα, κάποιοι το άλλο. Ο καθένας έχει, το κάθε καρναβάλι έχει το δικό του κοινό. Το σίγουρο είναι ότι σε όλες τις περιπτώσεις όλοι περνάνε υπέροχα. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι ίσως το καρναβάλι της Βενετίας έχει άλλη ιστορία, ναι, έτσι. Ναι. Είναι λίγο διαφορετικό με τις μάσκες, με τα αυτά. Έχει και λίγο το. Νομίζω ότι το καρναβάλι της Βενετίας έχει και κάτι λίγο έτσι πιο μυστηριώδης, κάτι πιο. Έτσι, θυμάμαι έτσι, και διάφορες ταινίες που έχουν γυριστεί. Μάτια ερμηνευτικά κλειστά, ε. Ακριβώς. Ενώ λίγο το καρναβάλι του Ρίο είναι. Είναι λίγο. Ναι. Λοιπόν, για πάμε να δούμε. Uomini e donne di questa nostra specie umana ancora si radunano attorno ad un palco. L'attesa si avvicina. Esultiamo insieme ancora una volta. Venezia, fai sentire la tua voce. Αριστοκρατικό, εκλεπτισμένο φινετσάτο. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο καρναβάλι της Βενετίας. Ένα υπέροχο γεγονός όπου συμμετέχει όλη η πόλη. Μεγάλη χορηγή, τηλεοπτικά δίκτυα και φυσικά πλήθος τουριστών από όλο τον κόσμο. Στους δρόμους της Βενετίας διοργανώνονται χοροί και εκδηλώσεις. Οι περίτεχνες φορεσιές και οι μάσκες έχουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Σύμφωνα με αρχαιακό υλικό, οι βενετσιάνικες μάσκες φοριούνταν στην πόλη της Βενετίας από το Μεσαίωνα. Τις φορούσαν διάφορα πρόσωπα για να κρυφτούν από οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα, τυχερά παιχνίδια, παράνομες σχέσεις, ακόμα και πολιτικά σκάνδαλα. Στους δρόμους της Βενετίας, εκδηλώσεις, εκθέσεις, αλλά και φαντασμαγορικά σοου. Παρελάσεις, συναυλίες και θεατρικά δρόμενα κρατάνε το ενδιαφέρον του κόσμου αμύωτο. Μέχρι το Grande Finale, όπου καίγεται ο καρνάβαλος και επαναλαμβάνεται το έθιμο του πετάγματος του Αγγέλου από το καμπαναριό του Αγίου Μάρκου. Στο νότιο ημισφαίριο, οι Φλουμινέζοι έχουν άλλη γνώμη για το τι σημαίνει καρναβάλι. Το Ρίο Ντε Τζανέιρο θεωρείται όχι άδικα η παγκόσμια πρωτεύουσα του καρναβαλιού που δονείται ξέφρενα στους ρυθμούς της σάμπα. Καλλίγραμμα κορμιά λυκνίζονται για ώρες. Εξωτικές καλονές δεν σταματούν να χορεύουν σε ένα ρυθμό που μιλάει στην καρδιά και όχι στο μυαλό. Το Ρίο Ντε Τζανέιρο ξενυχτά και χορεύει ακατάπαυστα. Ξεχνάει το και για λίγο το σήμερα και χάνεται πίνοντας καϊπιρίνια, χορεύοντας το χορό των αγγέλων όπως πολλοί χαρακτηρίζουν τη σάμπα. Το περίφημο σαμποδρόμιο στο Ρίο Ντε Τζανέιρο γεμίζει από χιλιάδες ανθρώπους που πλημμυρίζουν τις κερκίδες για να παρακολουθήσουν την περίφημη παρέλαση. Χρώματα, φτερά, στρας, τεράστια χαμόγελα, άφθονος χορός είναι τα συστατικά μιας καυτής βραδιάς. Μιας βραδιάς στη διάρκεια της οποίας όλα συγχωρούνται και ενδεχομένως όλα επιτρέπονται. Το πιο διάσημο καρναβάλι του κόσμου χρονολογείται από το 1723, την εποχή που η χώρα ήταν ακόμη επικία των Πορτογάλων. Μετά την ανεξαρτησία τους, οι Καριόκας, οι κάτοικοι του Ρίο δηλαδή, έβαλαν στο καρναβάλι τους ντόπια παραδοσιακά στοιχεία όπως η αφρικάνικη μουσική αλλά και ο χορός των Ινδιάνων. Το μείγμα εκρηκτικό. Σήμερα στο Ρίο λειτουργούν περίπου 200 σχολές σάμπα. Κάθε μία διαλέγει τη δική της θεματική, δίνεται αναλόγως και μπορεί να φτάσει σε μέλη ως και τους 4.000 χορευτές και μουσικούς. Ο στόχος προφανής. Ποιος θα κλέψει περισσότερο τις εντυπώσεις. Μία αποστολή που φέρουν σε πέρας με απόλυτη επιτυχία. Αφού εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι από ολόκληρο τον πλανήτη σπέβδουν κάθε χρόνο να δουν από κοντά το μοναδικό υπερθέαμα και να λυκνιστούν στο ρυθμό της σάμπα, παρελάβνοντας με τους καρναβαλιστές και τα εκπληκτικά άρματα στις λεωφόρους του Ρίο Ντε Τζανέιρο.
πίτσα. Εγώ θα πάω στο καρναβάλι του Ρίο. Πάντως για Βενετία σε κάνω με το look. Μετά θα πάω πρώτα στο Ρίο που έχω μια δουλίτσα από κάτι κλινικές που έχουν καλές και μετά θα πάω στο στη Βενετία. Όπως είδαμε, έχουν κι άλλα ωραία, έτσι όπως είδαμε στην έναρξη της εκπομπής και θα δούμε κι άλλο. Εστάρτης μαζί μου. Δεν χρειάζεται, να πεις καρναβάλι από μόνος. Τι εννοείς, θα κάνω δικό μου καρναβάλι, εντάξει. Αν μπορούσατε να διαλέξετε σε ποιο καρναβάλι θα πάτε, σε ποιο θα πηγαίνατε. Εγώ στο Ρεθύμνου. Βενετία. Εσύ. Εγώ στο Ρεθύμνου. Εγώ στην Ξάνθη. Στο Ρεθύμνου. Στο Ρεθύμνου. Πάτρα. Το καρναβάλι στην Ξάνθη. Πάτρα. Ρίο ρε παιδιά. Ρίο τη Ζανέιρο. Ρε παιδιά, ρε. Ρε παιδιά, εντάξει, κι εμείς έχουμε ωραία καρναβάλια. Και στο Ρέντι, ωραία είναι. Γιατί. Τέλεια, λοιπόν, για πάμε όμως να δούμε, όπου κι αν πάμε, κάτι πρέπει να βάλουμε, κάτι τι, έτσι. Ή θα πάτε λίγο και θα κάτσετε έτσι κάποια λεπτά παραπάνω στο κομμωτήριο έτσι για να σας φτιάξουν μια αυτοσχέδια περούκα. Αν δεν θέλετε όμως ή θέλετε να αλλάξετε εντελώς, πρέπει να βάλετε κάτι. Και δεν φτάνει ένα γυαλάκι, ένα κάτι για να μην σας γνωρίσουν, θέλει μια περούκα. Λοιπόν, γι' αυτό κοντά μας σήμερα η κυρία Γεωργία Ζαφυροπούλου, υπεύθυνη καταστήματος Wix Γλυφάδας. Γεια σας. Λοιπόν, εγώ πώς θα μπω τώρα εδώ ενδιάμεσα. Θα προσπαθήσουμε. Ταιριάζει λοιπόν και το μαλλί μας σήμερα. Δεν φοράμε περούκες. Όχι. Δεν χρειάζεται γι' αυτό. Λοιπόν, κάποιες προτάσεις για περούκες, πώς οι φίλες μας και οι φίλοι μπορούν να μεταμορφωθούν. Μόνο με μία περούκα. Δεν χρειάζεται να βάλουμε στολή και με μία περούκα αλέγκρο κάνουμε ένα θέμα από μόνοι μας. Βάζουμε φανταχτερές, έτσι, κεντρικές περούκες. Να δοκιμάσουμε μερικές. Έλληνα, έρχεσαι, έλα. Βεβαίως. Γιατί εγώ, για να χωρέσει η περούκα πάνω από το μαλλί, τώρα το δικό μου, λίγο δύσκολο. Λίγο δύσκολο. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να δω αυτήν εδώ που έχει και το φιωγκάκι. Είναι η Lady Gaga. Lady Gaga. Είναι από Lady Gaga. Ναι, ναι, ναι. Θες να σε βοηθήσω. Ναι. Λοιπόν, θα το φτιάξουμε εμείς. Έλα, έλα, εσύ από εδώ, έλα, έλα, εσύ από εδώ, έλα να αλλάξουμε θέσεις. Ωραία. Έλα, να σε βοηθήσω. Τέλεια. Λοιπόν, γενικά να πούμε κάποια πράγματα για τις περούκες. Ναι. Να πούμε καταρχήν ότι κατασκευάζονται εδώ στην Ελλάδα. Ωραία. Έχουν μεγάλη βάση, έτσι μπορούν να χωρέσουν μέσα μαλλιά. Mm-hmm. Και μακριά. Έτσι. Ναι. Να ρωτήσω κάτι, ποιες περούκες έχουν περισσότερη ζήτηση, ποιες περούκες ζητάνε περισσότερο οι γυναίκες? Γενικά ζητάνε ό,τι πιο χρωματιστό υπάρχει. Ναι. Και γενικά ό,τι πιο φουντωτό, ό,τι πιο φουντωτό. Θα πούμε. Ορίστε. Ποια μου πάει? Με μία. Η κόκκινη. Μπορούμε να βάλουμε... Αχ, τι τέλεια, φοβερή! Γεια σας! Δεν είναι πολύ ωραία. Και το ντύσιμο, έτσι, Lady Gaga. Ένα μικρόφωνο και είσαι έτοιμη. Lady Gaga. Σε λίγο βγαίνουμε να το ντύσουμε. Ωραία δεν είναι, πάρα πολύ ωραία. Είναι πολύ όμορφη, ναι. Ξέρεις, ποια άλλη. Και αυτή είναι πάρα πολύ ωραία. Τι είναι, Ποκαχόντα. Α, Ποκαχόντα. Ινδιάνα. Και αυτή θα σου πηγαίνει πολύ. Γενικά, πούμε... οι περούκες, θέλω να πω ότι ταιριάζουν σε όλους. Τι βλέπετε εσείς? Σε όλους. Από μικρά παιδιά μέχρι και πολύ μεγάλους. Πού είσαι? Εδώ. Ναι, εκεί μου. Να αναφέρουμε ότι το υλικό που φτιάχνονται είναι και άφλεκτο. Αχ, τι καλό. Πολύ σημαντικό αυτό. Πολύ σημαντικό. Ορίστε, κοιτάξτε τι τέλεια εφαρμογή που κάνει. Νομίζω ότι θα σου πάει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και βέβαια έχουμε και τα πιο ιδιαίτερα που είναι, ας πούμε, η Κινέζα εδώ. Η Γκέισα. Έχουμε Γκέισα. Πάλι σε τραγουδίστρια την Νίκη Μινάζ με το κίτρινο. Ποια είναι αυτή? Η Νίκη Μινάζ. Είναι μια τραγουδίστρια. Συγγνώμη, κούκλα μου που δεν σε γνώρισα. Έχουμε την Γαλάτισσα. Ποια να δοκιμάσουμε και το ροζ. Νομίζω ότι παλιότερα ζητούσαν περισσότερο έτσι ό,τι έχει να κάνει με Κλεοπάτρα, αλλά τώρα όσο περνάνε τα χρόνια προσπαθούν να μιμούνται stars του Hollywood. Μπράβο, ναι. Και όπως αυτές που είναι διαχρονικές, πάντα τις κάνουν. Ναι. Είναι... Βάλτε την μισή κανονικά. Έλα. Χιονόμπαλα. Ροζ χιονόμπαλα. Ναι, ή μαλλί της γριάς. Πάντως το μαλλί σας είναι υπέροχο και των δύο, γιατί η μία φορά περούκα και η άλλη είστε ασορτή. Ναι, ναι. Τέλεια. Επίσης έχουμε και προτάσεις για ζευγάρια. Α, σετ. Βεβαίως. Έχουμε χίπισα. Πού είναι ο χίπις? Εδώ. Πού είναι? Εδώ πέρα. Θέλουμε και έναν άντρα. Μπορεί να έρθει ένας άντρας να το... Να δοκιμάσουμε. Στάθη, έλα, θες να γίνεις χιπής. Έλα, Στάθη. Δεν έχω πρόβλημα. Χιπή, χιπό. Βγάλε τι, το δεν το πιστεύω αυτό σήμερα.
Έρχεσαι και δίπλα μου τώρα. Λοιπόν, εγώ να σας πω όμως ότι σήμερα έχουμε και 5 περούκες για σας δώρο. Δίνουμε 5 περούκες δώρο. Οπότε πάρτε μας τηλέφωνο στο τηλέφωνο της εκπομπής. Έχω πάρει και το ακουστικό μας. 2-11-55-55-50. Μας παίρνετε τηλέφωνο και σήμερα θα σας δώσουμε περούκες από τα καταστήματα Wigs Allegro που είναι τα αποκριάτικα. Επίσης, πέρα από τα αποκριάτικα, έχουμε και με φυσική τρίχα και περούκες και extensions. Ό,τι έχει σχέση με μαλλί. Για να σε δω εσένα. Α, πάρα πολύ. Είμαι. Μπορεί τώρα και η Έλενα να βάλει το, το τέρι. Ναι, αμέ. Βάλ το τέρι. Είναι αυτό εδώ, Ναι. Μπράβο, ναι. Τώρα θα τα κάνουμε. Καλά, και αυτό το χιονόμπαλα είναι φοβερό. Λοιπόν. Λοιπόν, να, ξεκίνησε, μπήκε στο κλίμα. Εγώ θα ήθελα πολύ να ζούσε σε αυτή την εποχή. Εγώ πάλι όχι, αλλά δεν πειράζει. Εδώ θα ήθελα. Επιλέγουν πολλά ζευγάρια να ντυθούν ασορτή. Βεβαίως, ναι. Έρχονται και μας λένε τι περούκες έχουμε για ασορτή. Για να πηγαίνουν στα πάρτι, με να μην τους γνωρίζει ο κόσμος, αλλά όλοι να ξέρουν ότι είναι μαζί, έτσι, για να μην μπερδευτείτε. Τέλεια. Και πάμε. Ξεκίνα. Τι είναι αυτό. Πάμε. Τέλεια! Ευχαριστούμε! Μπράβο! Λοιπόν, νομίζω ότι μπορείτε να μείνετε έτσι. Το μαλλί σου είναι πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Μπορείτε να μείνετε έτσι. Λοιπόν, μια φωτογραφία έτσι. Πάρα πολύ ωραία. Οπότε. Τα καινούργια σχέδια είναι φτιασμένα από την εποχή των 20s. Που είναι πια. Είναι τύπου βαμπ τα χρησιμοποιήματα. Ναι. Όπως είναι αυτή εδώ η περούκα και ασορτή με αυτό εδώ πέρα, τον κύριο. Αυτό είναι κύριος. Είναι κύριο. Κάτσε να τον πνίξω λίγο εδώ, έτσι. Οπαλάκια! Αυτό είναι κύριος. Ναι, και είναι αυτό που έχουν εδώ την περούκα. Είναι τύπου βάγκ εποχή τότε, με τα χτενίσματα. Πάρα πολύ ωραία, το βλέπω το ζευγάρι. Ωραίο το ζεύγος. Πολύ ωραία. Τέλεια. Λοιπόν, ελάτε στη θέση σας. Ευχαριστούμε πολύ. Διαλέξτε, επιλέξτε και ντυθείτε. Να σας αφήσω εδώ να πάω να με προχωρήσουμε. Ωραία. Πάμε διάλειμμα και θα συνέλθουμε. Επιστρέψαμε. Λοιπόν, εσύ θα μας παίξεις τώρα ένα κομμάτι το οποίο σχετίζεται με τον σημερινό μας καλεσμένο. Διότι έχει ιδιαίτερη σημασία. Θες να μας πεις? Ήταν πολύ μεγάλη μου τιμή που μου εμπιστεύτηκε ο καλεσμένος μας τους στίχους. Και εγώ έγραψα τη μουσική και το τραγούδι σε γλυκερία. Ο σημερινός μας καλεσμένος είναι πολυπράγμων. Πέρα από στίχους, γράφει και θεατρικά έργα, γράφει και σενάρια. Και φέτος στην παράσταση στην οποία πρωταγωνιστεί, λένε ότι παίζει έτσι το έργο της ζωής του. Αλλά εγώ τώρα θέλω να ακούσουμε λίγο αυτό το μουσικό κομμάτι που έγινε έτσι σε συνεργασία όλων σας. Απλώνω χέρια της καρδιάς να πιάσω τους αγγελούς. Να μου γλυκάνουν τις πληγές του άτιμου του τέλους. Απλώνω χέρια στο Θεό πιο πάνω απ' τη σελήνη. Η τρικυμία μια ζωής να φέρει τη γαλήνη. Ένας άνθρωπος πολυπράγμων, όπως είπε και ο Στέφανος, πολυτάλαντος, αξιαγάπητος. Εξαιρετικός ηθοποιός. Εξαιρετικός ηθοποιός και μοναδικό ταλέντο. Ο Χάρης Ρώμας κοντά μας. Καλώς ήρθατε. Γεια σου, κόκλα μου.
Χαίρομαι που σε βλέπω. Φοβερό μουσικό κομμάτι, φοβερή συνεργασία. Και λέει, απλώνω χέρια στο Θεό να πιάσω τους αγγέλους, οπότε επί της ευκαιρίας να το αφιερώσω στη μνήμη του φίλου μου του Σάχη του Μπουλά, που είναι άγγελος αυτή τη στιγμή και δεν είχα την ευκαιρία δυστυχώς, επειδή ήμουν άρρωστος πολύ, να πάω να τον αποχαιρετήσω στο τελευταίο αντίο του ταξίδι. Και έτσι είναι ίσως μια ευκαιρία να του αφιερώσω το τραγούδι εδώ. Πολύ ωραίο. Αυτά. Περάστε. Λουκία μου. Και Βίκη μου. Γεια σας. Αλλά χαίρομαι που βλέπω την παλαιά και φίλη, συνάδελφο. Όχι τόσο παλαιά, γιατί είσαι πάντα πολύ όμορφη. Λέμε τώρα. Αρχιωτάτη. Και εσύ είσαι πάρα πολύ όμορφη και ανανεωμένη. Λίγο διαφορετική σήμερα. Αλλά ναι, ναι, μου είπαν ότι είναι ευκαιριακό όλη αυτή η αφάνεια. Λόγω των ημερών. Αλλά είσαι πολύ όμορφη, πρέπει να το πω. Αυτός που θα έσωζε τον κόσμο. Ναι, είναι το έργο που παίζουμε στο Αγγέλων Βήμα, το τελευταίο μου έργο. Το οποίο είναι δύσκολο. Με την έννοια ότι έχει ένα προβληματισμό που δεν είναι συνηθισμένος στη θεματολογία του θεάτρου και βεβαίως δεν συνάδει τόσο πολύ με την εικόνα που έχει ο κόσμος για μένα, το πλατή κοινό, σε σχέση με τις κωμωδίες μου. Ναι, αυτό πρέπει να μας το εξηγήσετε. Είναι δηλαδή κάτι διαφορετικό. Γιατί λέει ο κόσμος όμως και οι κριτικές γράφουν ότι ίσως αυτό είναι το έργο της ζωής σας? Είναι ωραίο. Είναι ωραίο. Κοίταξε, γιατί είναι ένα έργο που έχει ένα βαθύ προβληματισμό σε σχέση με τη ζωή και το θάνατο. Μη φανταστείς ότι είναι όλο μαύρο, είναι σκληρό. Θέτει ένα προβληματισμό για το αν υπάρχει Θεός ή όχι. Ναι. Το οποίο είναι ένας προβληματισμός που όλους μας έχει απασχολήσει κάποια στιγμή. Μέσα από μια μυθοπλασία, βέβαια, γίνεται αυτό. Και αυτός που θα έσωζε τον κόσμο, ποιος είναι? Αυτός που θα έσωζε τον κόσμο, υπάρχουν δύο πρόσωπα τα οποία για κάποιο λόγο διατείνονται ότι θα μπορούσαν να σώσουν τον κόσμο. Ένας από αυτούς είμαι και εγώ σε ένα κομμάτι της παράστασης, αλλά δεν είναι τελικά. Και το αποτέλεσμα είναι ότι για να σώσεις τον κόσμο είναι ίσως και μάταιος αγώνας. Το διατάφτα είναι ότι πρέπει πρώτα να προσπαθήσεις να σώσεις τον ίδιο στον εαυτό για να μπορέσεις τελικά να προσφέρεις και στην ανθρωπότητα, αν έχεις τη δυνατότητα να το κάνεις αυτό. Αυτός που θα έσωζε την Ελλάδα μας, ποιος θα ήταν? Ξέρεις κάποιον εσύ που να έχει βρεθεί? Γιατί νομίζω ότι αυτό ψάχνουμε όλοι. Και κάποιοι σωτήρες του παρελθόντος αποδεικνύεται ότι αυτό είναι ένα πράγμα που διαπραγματεύεται το έργο, του τι είναι ο σωτήρας τελικά και του πόσο ευκαιριακός είναι ένας σωτήρας, πόσοι άνθρωποι οι οποίοι παρουσιάστηκαν σαν σωτήρες και τους πίστεψε ο κόσμος και τους αγάπησε ο κόσμος και τους ακολούθησε ο κόσμος, πώς τελικά στην πορεία του χρόνου αποδεικνύεται ότι και εκείνοι κάνανε πολύ μεγάλα λάθη τα οποία πληρώνει ο κόσμος αργότερα. Γιατί δεν είναι έτσι ότι όλοι... Τουλάχιστον εμένα μου συμβαίνει όταν συζητώ με φίλους και γνωστούς ότι ψάχνουμε έναν σωτήρα, κάποιος που θα έρθει και θα μας σώσει, θα μας βγάλει από την οικονομική κρίση, από τα προβλήματά μας, από την ανεργία, από όλα αυτά. Δεν ψάχνουμε όλοι έναν σωτήρα? Δεν ξέρω αν υπάρχει ένας τέτοιος άνθρωπος. Αυτή τη στιγμή λειτουργούμε όλοι με επαγγελματίες, μιας και αναφέρεσαι στην πολιτική, φαντάζομαι, με επαγγελματίες πολιτικούς, που και αυτό θεμητό είναι, ένα επάγγελμα είναι και αυτό. Αυτό που θα χρειαζόταν ο κόσμος για να πιστέψει πραγματικά και να ψυχωθεί, και δεν υπάρχει, ίσως δεν μπορεί και να υπάρξει, είναι ένας άνθρωπος που να λειτουργούσε εντελώς ανιδιοτελώς, με πλήρη ανιδιοτέλεια, δηλαδή ένας ήρωας. Υπάρχει τέτοιος άνθρωπος? Όχι. Δεν υπάρχει, αγάπη μου, τέτοιος άνθρωπος. Στην πορεία αποδεικνύεται ότι δεν υπάρχει τέτοιος άνθρωπος. Και αυτοί που παρουσιάστηκαν πολλές φορές σαν άνθρωποι οι οποίοι δούλεψαν μόνο για το γενικότερο καλό, απεδείχθηκε στην πορεία ότι δεν έγινε έτσι. Ότι υπήρχε και το προσωπικό συμφέρον από πίσω. Και ίσως είναι ίδιον της ανθρώπινης φύσης αυτό. Δεν μπορώ να κατηγορήσω κάποιον. Γι' αυτό και λέω ότι τουλάχιστον αυτοί που είναι επαγγελματίες, και αυτό θεμητό είναι, να κάνεις τη δουλειά σου όμως πάρα πολύ καλά, ούτως ώστε να μπορείς να προσφέρεις σαν καλός επαγγελματίας κάτι στον κόσμο. Όμως, ότι οπωσδήποτε αυτό που θα ήταν, νομίζω, ονειρικό
και ιδεατό για όλους, είναι πραγματικά να υπήρχε ένας ήρωας. Ένας άνθρωπος που να ήξερε, να γνώριζε την αξία της θυσίας. Δηλαδή, θα στο κάνω συγκεκριμένο κείμενο. Το έργο πώς συνδυάζεται τώρα αυτό, γιατί εγώ τώρα σας έφερα, δεν σας έφερα τυχαία εκεί, γιατί ψάχνουμε όλοι κάποιον που θα έσωζε τον κόσμο, έτσι. Ναι. Αυτό δεν συνδέεται και έστω έμεσα με το κομμάτι, γιατί από εμάς ξεκινάει, ναι, αυτό. Από εμάς ξεκινάει και από τον αγώνα που κάνουμε εμείς για να πιθανώς για να οχυρώσουμε τον εαυτό μας και να τον κάνουμε πιο δυνατό και έτοιμο να προσφέρει και στους υπόλοιπους. Mm-hmm. Δηλαδή να έχει τη δυνατότητα, εκτός από το κομμάτι που αφορά τον ίδιο μας τον εαυτό, να μπορέσει να υπάρχει και αυτό το επιπλέον που γίνεται προσφορά για τους άλλους. Αλλά είναι πολύ πολύ δύσκολο και το έργο το διαπραγματεύεται αυτό. Είναι δύσκολο τελικά, γιατί απορροφόμαστε, μας απορροφά όλους, mm-hmm, το δικό μας προσωπικό πρόβλημα τελικά. Και τα υπόλοιπα προβλήματα υπολείπονται. Και πολλές φορές σου λέω, μέσα στον χρόνο φαίνεται αυτό. Πόσο λάθος πιστέψαμε πολλές φορές και πόσοι άνθρωποι χαρακτηρίστηκαν, δεν θέλω να αναφερθώ σε συγκεκριμένο, γιατί πάει κάπου το μυαλό πάντα, χαρισματικοί, που όμως αποδεικνύεται ότι αυτοί οι χαρισματικοί υπήρξαν και λαοπλάνοι ταυτόχρονα και παρέστηναν τον κόσμο σε μεγάλα λάθη. Η Μυρτώ Λυκάκη ήταν δική σας επιλογή. Ναι, είναι μια σπουδαία συνάδελφος. Γιατί διαλέξατε εκείνη? Γιατί ήθελα πάντα να δουλέψω με τη Μυρτώ. Θεωρώ ότι είναι μια πολύ καλή ηθοποιός και όπως το φανταζόμουν από την μικρή επαφή που είχαμε σαν άνθρωποι, είναι και ένας πολύ σοβαρός άνθρωπος. Πράγμα το οποίο είχατε γνωριστεί, είχατε δηλαδή προσωπικές επαφές ή την είχατε δει επί σκηνής? Την είχα δει επί σκηνής, mm-hmm, και μου άρεσε πάρα πολύ. Και είχαμε συναντηθεί και είχαμε χαιρετηθεί τυπικά, όμως καταλαβαίνω τον άνθρωπο και από την πολύ μικρή επαφή καταλαβαίνω, mm-hmm, πόσο ειλικρινές είναι το βλέμμα του και πόσο σοβαρή είναι η αντιμετώπιση που έχει για τα της ζωής. Με τη Μυρτώ έχουμε πολύ κοινή προσέγγιση, παρότι εγώ έχω παίξει μια άλλη θυματολογία, όλα αυτά, κυρίως κωμωδία, και η Μυρτώ έχει απορροφηθεί με το θέατρο τέχνης, έχει κάνει ρεπερτόριο άλλου τύπου. Ήμουν πεπισμένος από την πρώτη στιγμή ότι σε αυτό το έργο θα μπορούσαμε να συνυπάρξουμε, σύν του ότι ήταν ιδανική για μένα για να κάνει, παίζουμε όλοι δύο ρόλους. Και είναι πολύ δύσκολο γιατί μέσα σε πολύ λίγα λεπτά αλλάζουμε από τον ένα ρόλο στον άλλο. Η Μυρτώ έχει ακόμη το χάρισμα να μοιάζει με νεαρή φοιτήτρια, που είναι ο ένας ρόλος. Ναι. Μια νεαρή ερωτευμένη φοιτήτρια που ερωτεύεται λάθος και από την άλλη μεριά να κάνει τη σύζυγο ενός τρομοκράτη, η οποία είναι και δολοφόνος. Μπορεί να έχει τη δυνατότητα να κάνει και αυτό. Είναι πολύ καλή. Είναι πολύ καλό. Εγώ δεν θα σου πω αν είμαι εγώ καλό στην παράσταση. Η παράσταση, όπως ξέρεις, έχει πάρει λαμπρές κριτικές. Εγώ θέλω να μου πείτε τώρα, γιατί οι κριτικές είναι τόσο συγκεκριμένες. Και επιμένω εκεί. Γιατί γράφουν, ενώ έχετε παίξει σε τόσα έργα, έχετε κάνει τόσα πολλά, γιατί γράφουν ότι αυτό είναι το έργο της ζωής σας, επειδή είναι διαφορετικός ο ρόλος? Συνήθως είναι έκπληξη όταν ένας ηθοποιός που είναι κατοχυρωμένος σαν πρωταγωνιστής κωμωδίας, όταν παίξει και συγγραφέας επίσης, όπως είμαι εγώ θεατρικός, όταν γράψει και παίξει ένα τελείως άλλου είδους πράγμα, το οποίο είναι πραγματικά μη αναμενόμενο. Και σε περιμένουν και λίγο βέβαια στη γωνία, και σου την έχουν στημένη ότι σε αυτό μπορεί να μην είσαι καλός. Πρέπει να σου πω ότι είναι τόσο μη αναμενόμενο αυτό το έργο, είναι τόσο ιδιαίτερο, που και οι ίδιοι συνάδελφοι που έρχονται, mm-hmm, και αυτό για μένα είναι ένα παράσημο, και αυτοί μένουν άλλαλοι. Όχι γιατί δεν πιστεύουν ότι έχω τις δυνατότητες, είχα τις δυνατότητες να κάνω κάτι τέτοιο. Αλλά δεν μπορούσαν να σας φανταστούν ίσως. Μα είναι πάρα πολύ πίδι, σου λέω, περίεργο. Δηλαδή, είναι ένα έργο το οποίο κλαίμε, mm-hmm, πρέπει να κλαίμε, αλλά σε ένα μικρό θέατρο, ατμοσφαιρικό θέατρο, όπως είναι το Αγγέλων Βήμα, κλαίω εγώ, ας πούμε, κάνω ένα ρόλο που στο τέλος κλαίει. Ένας άντρας που μοιάζει ότι δεν θα κλαίγε ποτέ. Mm. Αυτός είναι ο ρόλος. Και πρέπει να είναι αληθινό αυτό το πράγμα. Να προκύπτει από ένα συνέστημα που χτίζεται σε όλη την παράσταση. Γιατί αυτό προδίδεται. Δεν μπορεί ούτε να σου βάλουν κρεμμύδι στο μάτι, ούτε να το κάνεις με έναν τρόπο που να είναι ψεύτικος. Φεύγοντας. Και το κοινό πραγματικά σοκάρεται. Νομίζω ότι δεν πάντα είμαι και όταν ο τύπος του άντρα, φαίνεται, που προδιαθέτει στο ότι κλαίει εύκολα. Αλήθεια είναι αυτό. Πάντως, ναι, πάντα όταν φεύγει ο θεατής από ένα θέατρο, από μια παράσταση, οι δημιουργοί του θέλουν να έχουν πετύχει ένα στόχο, κάτι. Ναι. Εσείς τι θέλετε να έχουν αποκομίσει οι θεατές από την παράσταση? Εγώ θέλω να τι συνέστημα να τους έχει μείνει?
Αυτό που με ενδιαφέρει πάρα πολύ, επειδή διαπραγματεύεται το έργο σύν της άλλης, βασικά διαπραγματεύονται αυτά τα δύο μονόπρακτα που έχουν ενιαίο άξονα το καλό και το κακό. Ναι. Και έτσι στο πρώτο και οι τέσσερις παρουσιαζόμαστε σαν δολοφόνοι, ή εν δυνάμει δολοφόνοι, και στο δεύτερο σαν θύματα μιας κατάστασης. Και είναι το μαύρο και το άσπρο. Το δεύτερο μέρος διαπραγματεύεται την ύπαρξη ή όχι του Θεού και το αν υπάρχει Θεός, γιατί συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν. Πράγμα το οποίο όλοι το έχουν αναρωτηθεί κάποια στιγμή. Ναι. Γιατί ο κόσμος υποφέρει, γιατί κάποιοι είναι ευνοούμενοι, γιατί κάποιοι είναι, ζουν πιο εύκολα από τους άλλους, γιατί κάποιοι είναι θύματα... Το γιατί εγώ, ας πούμε. Ναι, το γιατί εγώ τελικά. γιατί δεν μπορούμε να δούμε ότι για τους άλλους είναι πολύ χειρότερα τα πράγματα, βέβαια. Γιατί υπάρχουν και περιπτώσεις ανθρώπων που του συμβαίνει ένα τσουνάμι. Οπότε με ποιο συνέστημα θεωρείτε ότι φεύγουν από την τελευταία φράση που μου λέει ο συνάδελφος που είναι πρωταγωνιστή μαζί μου, ένας εξαιρετικός, παίζουν δύο εξαιρετικά παιδιά, ο Βαγγέλης Δουκουτσέλης και ο Βασίλης Μαριέτης, εξαιρετικά, εξαιρετικά ταλαντούχοι νέοι ηθοποιοί και αυτοί έχουν πάρει λαμπρές κριτικές. Η τελευταία φράση λοιπόν που μου λέει, όταν του λέω ότι τι θέλεις, από μένα τα έχασα όλα, επειδή ακριβώς κάνω έναν άνθρωπο άπιστο που δεν πιστεύει στο Θεό, και εκείνος προσπαθεί να μου εξηγήσει ότι δεν έχει σημασία αν υπάρχει δεν υπάρχει σημασία, έχει να έχεις μια πίστη μέσα σου, μια πίστη για το καλό, μια πίστη για αληθινή προσφορά. Η τελευταία του φράση λοιπόν είναι, όταν του λέω ότι τα έχασα όλα, είναι τώρα θα τα βρεις. Και αυτό που με ενδιαφέρει είναι ο κόσμος φεύγοντας να έχει αυτή την αίσθηση, ότι αν πιστεύεις πραγματικά σε κάποια πράγματα, είτε αυτά τα πράγματα είναι μεταφυσικά και υπάρχουν είτε δεν υπάρχουν, αν εσύ ακολουθείς ένα πράγμα, έναν οδηγό ζωής, που μπορεί να σε κάνει καλύτερο άνθρωπο. Έτσι προς... είναι. Αυτό έχει σημασία. Παρόλο που πιστεύετε όμως, κύριε Ρώμα, σας βασανίζουν οι γυναίκες. Η αλήθεια είναι ότι με έχουν βασανίσει στη ζωή μου παλιότερα, δε περισσότερο. Και τώρα σας βασανίζουν και σε εβδομαδία. Ναι, σε εβδομαδία βάση. Βάση. Ναι. Αυτό, είναι, και αυτό είναι ο αντίποδας του έργου που κάνουμε στο Αγγέλων Βήμα. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη, για να βρω την ισορροπία μου, αν και πολλοί φίλοι και συνάδελφοι μου λένε ότι είμαι ανισόρροπος που το κάνω αυτό, γιατί δεν συνάδει καθόλου το ένα με το άλλο, έτσι μοιάζει τουλάχιστον. Κάνουμε στο περίφημο Doors, στο Κολονάκι, στο Bar Restaurant, ένα θεατρικό δρόμενο με μουσική, με 93 τραγούδια, που είναι σαν 70's party. Ναι. Και εκεί έχω διαλέξει μια ομάδα νέων. Μουσικοθεατρική. Είναι μια μουσικοθεατρική παράσταση λοιπόν, που τραγουδάμε, χορεύουμε, παίζουμε σκέτς. Εγώ είμαι, ας πούμε, γκεστάρα, αλλά τελικά έχω φτάσει να τραγουδάω 3/4 επί σκηνής. Ούτε το φανταζόμουν αυτό στη ζωή μου, ούτε ήθελα να γίνω τραγουδιστής. Και τώρα χτυπιέμαι σαν να είμαι ο Ρουβάς 10 χρόνια μεγαλύτερος. Ναι. Εκεί πώς σας βλέπουμε, πώς σας βλέπουμε εκεί. Ντυμένος 70's. Ντυμένος 70's, καμπάνα. Δεν το περιμένει κανείς. Ναι, ναι, ναι. Βελαμέ, πουκάμισα και τέτοια, και ζώνες τεράστιες. Και ομολογώ ότι το διασκεδάζω και το διασκεδάζει και ο κόσμος πάρα γιατί πολύ. Γιατί λέγεται ότι σας βασανίζουν οι γυναίκες, γιατί λέγεται γιατί έτσι. Γιατί αυτό είναι ο σκελετός της όλης της ιστορίας. Είναι ένας άντρας που συναντάμε όλες τις γυναίκες της ζωής του, ναι, που τον ταλαιπώρησαν πάρα πολύ. Ο μεγάλος του έρωτας. Εσείς είστε αυτός. Εγώ και τον κάνει σε νεαρή ηλικία ένας άλλος εξαιρετικός συνάδελφος με φοβερή φωνή, ο Κωνσταντίνος, ναι, Κοτσαδάμ. Παίζουν και εκεί σπουδαίοι συνάδελφοι, είναι επιλεγμένοι όλοι, ναι, να τραγουδάνε καταπληκτικά και μάλιστα θα το κάνουμε τουρνέ και το καλοκαίρι σε όλη την Ελλάδα, γιατί βλέπω και εγώ ξαφνικά ότι έχει μια πολύ μεγάλη απήχηση. Πείτε μου κάτι, το κοινό είναι περισσότερο άντρες ή γυναίκες? Έρχονται οι άντρες, ας πούμε, να παρηγορηθούν ή έρχονται οι γυναίκες έτσι να ευχαριστηθούν? Έρχονται άντρες οι οποίοι μου λένε ωραία τα λες, ναι, φίλε. Και έρχονται γυναίκες οι οποίες διασκεδάζουν πάρα πολύ με αυτό που βλέπουν, γιατί σκέφτονται ότι θα βασανίσω κι άλλους. Όχι, δεν είμαστε τόσο κακές οι γυναίκες. Όχι, όχι. Μήπως όμως βασανίζουμε? Ερώτημα. Βασανίζονται αυτοί που θέλουν να βασανιστούν τελικά. Σωστό. Είναι αυτό που λέει, πονάω και μου αρέσει. Λέτε. Ναι, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Ναι, ναι. Σας βλέπω όλες που συμφωνείτε. Απόλυτα. Απόλυτα. Δεν είμαστε και τόσο αθώες. Όχι. Οι απόκριες σας αρέσουν εσάς. Ναι. Γιατί στις παραστάσεις ντύνεστε. Και τώρα συγκεκριμένα με έχουν καλέσει σε ένα πάρτι, το οποίο το σκέφτομαι για πολλούς λόγους. Πρώτα απ' όλα ήμουν, να σου λέω, πραγματικά αρρωστός και έπαιζα τις παραστάσεις. Να σκεφτείς ότι έπαιζα στο αυτός που θα έσωσε τον κόσμο, ναι, και μου άνοιξε μύτη επί σκηνής. Εν τω μεταξύ είμαι δεμένος. Γιατί σε ένα μέρος του έργου είμαι θύμα απαγωγής. Δεμένος
Δεμένος. Δεμένος, δεμένος. Και με βασανίζουν. Εντάξει, ούτε οι συνάδελφοι στη σκηνή μπορούν να μου σκουπίσουν τη μύτη, όπου η μύτη μου άνοιξε. Και έτρεχε αίμα. Το κοινό άλλαλο παρακολουθούσε το συμβάν. Νόμιζα ότι ήταν μέρος της παράστασης. Ναι. Ότι είναι εφέ. Και μου το είπανε μετά, μου λένε αυτό το καταπληκτικό πώς το κάνετε. Τι να τους πεις τώρα. Θεατρικό μακιγιάζ. Επί σκηνής όμως. Επί σκηνής, ναι. Συνέβη αυτό. Και συνέβη δύο φορές. Τέλος πάντων, ταλαιπωρήθηκα αυτές τις μέρες. Θα ντυθείτε, ας πούμε, όταν θα πάτε στο πάρτι, θα τσαλακωθείτε. Τώρα συνέβη και αυτό με το Σάκη. Το οποίο με στεναχώρησε. Θέλω να πω ότι υπήρξαμε φίλοι. Δεν μονοπολώ την αποκλειστικότητα ή την πολύ στενή φιλία. Ξέρω ότι είχε και φίλους ακόμη πιο στενούς. Όμως είχαμε πολύ μεγάλη συμπάθεια μεταξύ μας με αυτόν τον σημαντικό καλλιτέχνη και πολύ σπουδαίο άνθρωπο. Θέλω να πω ότι ο Σάκης, κάτι που ίσως δεν το έχουν αναφέρει οι άλλοι, ήταν βαθιά καλλιεργημένος άνθρωπος. Παιδιά, ήξερε τα πάντα. Σχεδόν σε επιστημονική βάση. Ό,τι και να το ρώταγε, το ήξερε. Ήταν ένας άνθρωπος που διάβαζε πάρα πολύ. Και ας παίρναγε προς τα έξω το κομικό πρόσωπο του και το ταπεραμέντο του κομικού ηθοποιού κλπ. Και του τραγουδιστή. Πώς είχατε γνωρίσει, θυμάστε. Είχε παίξει όταν ήμουν μικρός, 28 χρονών ήμουν εγώ τότε, και έκανα μεγάλη επιτυχία με τους Μεν και τους Δεν. Είχε παίξει ένα επεισόδιο που έσκησε. Έκανε τον, έναν σκηνοθέτη που γίναγε τσόντες. Και είχε πάρει το σπίτι μας, όλοι το ξέρουμε εμείς, και γίναγε πορνό. Όπου το μάθα. Στους Μεν και στους Δεν. Στους Μεν και τους Δεν, ναι. Ναι. Βέβαια, βέβαια. Και είχε γίνει χαμός. Και έτσι είχατε γνωριστεί στα γυρίσματα. Και γίναμε φίλοι και αργότερα παρουσιάσαμε μαζί. Είμαστε στην ομάδα παρουσίασης του τηλεπαιχνιδιού «Τα τετράγωνα των αστέρων». Και καθόμασταν δίπλα και είχαμε συνδεθεί πολύ στενά. Δεν μπόρεσα, όπως σου είπα πριν, να πάω και στην κηδεία του. Θέλω να σου πω ότι έχω μια απέχθεια γενικά και ένα φόβο, να το πω και αυτό. Αλλά όχι ότι δεν θα πήγαινα να αποχαιρετήσω έναν άνθρωπο που συμπαθώ ή που αγαπώ. Παρόλα αυτά, έχω και μια απέχθεια, γιατί στις κηδείες των σε εισαγωγικά γνωστών ανθρώπων μαζεύονται και κηδιομανείς, το οποίο εμένα με ενοχλεί πάρα πολύ. Όχι ότι. Το πλείστον φυσικά είναι άνθρωποι που πάνε ειλικρινώς να αποχαιρετήσουν τον άνθρωπο που αγάπησαν ή τέλος πάντων συνδέθηκαν. Αλλά δεν πάβει να είναι και, ξέρεις, και κάποια αρρωστημένα σε εισαγωγικά φρικιά της δημοσιότητας, το οποίο αυτό εμένα με ταράζει. Σας αποσυντονίζει. Πραγματικά με ταράζει όταν το βλέπω και το αποφεύγω πάρα πολύ να. Εντάξει, νομίζω ότι ο καθένας μας. Έχει το δικό του τρόπο. Ναι, ναι, ναι. Δεν θέλω να κατακρίνω κανέναν. Ίσως και εσείς σε μια πιο ήρεμη στιγμή μπορείτε να ανάψετε ένα κεράκι για το. Καλά, μα εννοείται, αγάπη μου. Εννοείται. Σημασία έχει μέσα το καθένας προς το. Και γι' αυτό το λόγο τώρα το σκέφτομαι και το πάρτι και όλα. Βεβαίως η ζωή συνεχίζεται. Δεν θέλω να λέω υπερβολές, ούτε ήταν ο άνθρωπος της ζωής μου, αλλά εν πάση περιπτώσει και αυτό με έχει καταβάλει τώρα για να συμμετάσχω σε πάρτι και ότι η δουλειά μας η ίδια. Εγώ πηγαίνω και κάνω πάρτι κάθε Δευτέρα και Τρίτη στον Doors. Γίνεται χαμός, σου λέω. Ντύνομαι, κάνω 70s, χοροπηδάω με τον κόσμο, γιατί είναι μέρος της δουλειάς μου και μετά το ξεχνάω και. Ξέρεις, αισθάνομαι και εγώ ότι συμμετέχω σε ένα πάρτι. Δεν γίνεται διαφορετικά. Πρέπει να μπει σε αυτό το τρίπ. Και το σκέφτομαι τώρα να ντυθώ. Και να το κάνω. Και σε προσωπικό επίπεδο. Πάντως νομίζω ότι ο κόσμος έχει την ανάγκη να πηγαίνει σε τέτοιου είδους μικρά μαγαζιά που είναι μουσικοθεατρικές παραστάσεις, που δίνει έτσι την ευκαιρία σε κάποιον να περάσει καλά, να ξενιάσει, να πιει ένα ποτό, να ξεδώσει. Φαίνεται ότι το έχουν ανάγκη. Κοίταξε, είναι τελείως άλλο το θεατρόφιλο κοινό που ακολουθεί μια παράσταση σαν αυτές του Αγγέλων Βήμα. Που είναι μια λύτρωση ψυχής και αυτό, αλλά πρέπει να έχεις αυτού του είδους την κατεύθυνση ζωής και κουλτούρας για να το κάνεις. Και τελείως άλλο το κοινό, το οποίο πραγματικά, και αυτό είναι απολύτως θεμητό. Όπως το λες και εσύ, θέλει να έρθει να διασκεδάσει, να ξεχάσει πιθανώς τα προβλήματά του και να ξοδέψει, που είναι πολύ δύσκολο. Δευτέρα, Τρίτη, τώρα να έχεις γεμάτο μαγαζί. Μου λέει ο Φώτης ο Σεργουλόπουλος, που έχει το Σαμόνε, πολύ πετυχημένο μαγαζί. Πώς πας, μου λέει, Δευτέρα, Τρίτη να κάνεις. Πρόγραμμα. Και όχι το Σαββατοκύριακο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και τελικά όμως έχει μεγάλη απήχηση. Γιατί το κοινό, υπάρχει μια μερίδα του κοινού που θέλει να εκτονωθεί. Θέλει να ξεχάσει. Θέλει να. Αυτό δεν σημαίνει ότι, για να μην υποτιμάμε και τον κόσμο, ότι δεν φέρουν και τα προβλήματά τους
Βεβαίως. Τις επόμενες ώρες. Αλλά με τον κάποιες έναν ώρες τρόπο, θέλουν, είτε με τον άλλον να ξεφύγουν. Ναι. Να ξεφύγουμε. Λοιπόν, θα έρθουμε στο Θέατρο Αγγέλων Βήμα και στο Doors. Μακάρι, αγάπη μου. Να σας απολαύσουμε. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν σήμερα. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα κοντά πολύ. Μας. Περαστικά. Λουγένα, θα τα πούμε. Ναι, καλέ μου. Ναι, χαίρομαι πολύ που επανέρχεται στη δουλειά μια καλή και συμπαθητική συνάδελφος. Το μάθα πριν από λίγο. Είναι πάντα ευχάριστο έτσι έμπειροι και καλοί συνάδελφοι να. Λοιπόν, για να πούμε ότι φεύγετε και Αυστραλία. Αλλά θα μας ξανάρθετε. Μετά από την περιοδία θα μας ξανάρθετε. Πέρυσι πήγα Αμερική και Καναδά. Είναι πολύ ωραίο να ταξιδεύεις με τη δουλειά σου. Πέρυσι παίξαμε Αμερική και Καναδά. Τώρα θα παίξουμε Αυστραλία. Και ποιος ξέρει. Λοιπόν, σας περιμένω ξανά στον καναπέ μας. Εύχομαι να ξαναδώ σύντομα το λαμπερό χαμόγελό σου και τα λαμπερά μάτια σου. Όλα είναι λαμπερά σε σένα. Τι ωραία και κομπλιμέντα σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. She's up all night to the sun, I'm up all night to get some. She's up all night for good fun, I'm up all night to get lucky. We're up all night to the sun, we're up all night to get some. We're up all night for good fun, we're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky, we're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky, we're up all night to get lucky. Μπράβο! Μπράβο! Η White Noise κοντά μας σήμερα. Γεια σας, παιδιά! Γεια σας, γεια σας! Λίγο διαφορετική κι εσύ σήμερα. Είπαμε να αλλάξουμε hairstyle. Αλλά οι φωνές δεν αλλάζουν. Αυτό είναι. Λοιπόν, να θυμίσω εγώ τα τηλέφωνα της εκπομπής μας. Με όλα τα διάφορα, γιατί τα ξεχνάμε τα τηλέφωνα και έχουμε δώρα να δώσουμε. Το 211-55-55-50 είναι το τηλέφωνο μας για να παίξουμε μουσικό quiz με τον Στέφανο. Είναι ακόμα Μπετόφεν. Ναι, εντάξει, εντάξει. Μότσαρτ, τι είσαι, παιδί μου, τι είσαι. Μότσαρτ, Μότσαρτ. Α, αυτό. Τίποτα, θα τραγουδήσετε αυτό το τραγουδάκι. Και τίποτα άλλο. Και έχουμε πολύ ωραία. Να το χορέψετε κιόλας. Εύκολα πράγματα. Για πολύ ωραία δώρα, όπως τα ρολόγια μας από την εταιρεία Φερέντι και τα σετ περιποίησης μαλλιών από τα κομμωτήρια Τεό. Λουκία. Πάρα πολύ ωραία και αυτή η μάσκα, ναι, σου εγώ πάει, εγώ ενθουσιάστηκα. Πώς σας πάνε όλα αυτά που φοράτε? Εμένα πολύ, ειδικά. Το βγω έτσι έξω. Είναι μαλλί της γριάς. Αυτό μου θύμιζα. Σε αυτό που ετοιμάζεις, γιατί κάτι ετοιμάζεις, που μάλλον θα σε δούμε χωρίς μάσκα. Ναι. Τι είναι, για πες μας. Εγώ μετά από μερικά χρόνια απουσίας από το χώρο, από το θέατρο, η οποία ήταν συνειδητή. Ναι. Γιατί έπρεπε να φτάσει ο γιος μου σε μία ηλικία αυτονομίας, δυνατότητας να πόσο μείνει είναι μόνος. Τώρα. Είναι 15. Είναι 15. Είναι 15. Οπότε τον πήγες μέχρι την εφηβεία, ναι, έτσι, τον πήγα, ναι. Ναι, δηλαδή, γιατί κάποια στιγμή, επειδή τον μεγαλώνω μόνη μου, κάποια στιγμή τον είχα στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου, στο θέατρο, στον καναπέ, στο γραφείο, με κουβερτάκι, μαξιλαράκι. Και λες δεν γίνεται αυτό. Ήταν 10 χρονών. Mm. 10 χρονών τα παιδιά, όσο και προχωρημένα να είναι, δεν τα αφήνεις μοναχά τους μέσα σε ένα σπίτι. Και θέλουν και μία τάξη, θέλουν το διάβασμα. Ναι, δηλαδή, όχι, βέβαια, είναι, και αυτό δεν σταματάει τώρα. Όχι, όχι, απλώς λειτουργούν ακόμα ως παιδάκια. Ναι. Δηλαδή, 10 χρονών είναι ένα παιδάκι. Δεν είναι, τώρα είναι ένας μαντράχαλος μέχρι εκεί πάνω και λέει, μάνα εδώ είσαι ακόμα, φύγε. Οπότε γύρισαν τα ανάποδα. Πήρες οπότε, τα λόγια του γιου σοβαρά. Ακριβώς, και μπαίνω εδώ και ένα διάστημα, είμαι πλέον, δηλώνω μάχημη, ναι, ξανά. Δεν άλλαξε κάτι για μένα, γιατί εγώ είμαι παιδί του θεάτρου, κατόπιν της τηλεόρασης. Έχω λειτουργήσει πολύ έντονα όλα αυτά τα χρόνια στο χώρο
Και πού θα σε βλέπουμε και τώρα. Νομίζω ότι είναι καιρός πια, μάλλον είμαι στην καλύτερη στιγμή μου και ηλικιακά και σαν αλλαγές και σαν εξέλιξη, γιατί οι ηθοποιοί πρώτα απ' όλα εξελίσσονται σαν προσωπικότητες για να μπορέσουν να δώσουν όλα αυτά. Να δηλαδή, ορμάσει και αυτό μέσα τους. Ακριβώς, δηλαδή ο Χάρης έχει κάνει μία πορεία, όχι εξωτερικά αυτό που βλέπει ο κόσμος, το λέω γιατί ήταν εδώ ο αγαπημένος συνάδελφος, είναι η μέσα του πορεία που τον έφερε πια τι στο σημείο. Τι σκέφτεσαι λοιπόν να κάνεις τώρα, Λουκία, για πες μας, τι σκέφτεσαι να κάνεις. Είσαι ανοιχτή, δηλαδή ψάχνεις να ενταχθείς, ας πούμε, σε κάποιο θίασο, να δεις που και ποιο ρόλο βεβαίως, μπορεί να το λέω ευθαρσώς. Συνήθως οι άνθρωποι στο χώρο μας είναι των άκρων, κάποιοι. Ή κλαίγονται ή θεωρούν ντροπή να πούν, να σας πω, είμαι εδώ, με ξέρετε, έχω δώσει τις εξετάσεις μου και στον κόσμο. Εσύ γιατί όμως δηλώνεις μάχημη. Βεβαίως, αυτό μου αρέσει. Δηλώνω μάχημη, κουβεντιάζω με ανθρώπους, ψάχνομαι, λειτουργώ. Είναι πάντα θέμα επιλογών, γιατί κανένας δεν κάνει ό,τι να είναι και το επειδή ίσως δεν έκανα ό,τι να είναι, ήταν και αυτό που μια είχε, επιλογή ήταν που μια επιλογή καθορίζει είχε πάντα την πορεία σου. Ακριβώς, και ένα κόστος. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, δεν θα πω ότι έχω 252 προτάσεις που κουβεντιάζω. Σε αυτή την περίοδο που ζούμε δεν έχει κανένας μας 252. Πάντως πρέπει να σου πω και θα το ξέρεις και εσύ ασφαλώς ότι το θετικό είναι ότι ακόμα και μέσω κρίσης, δηλαδή υπάτου που είμαστε, το θέατρο πάει καλά. Δηλαδή ο κόσμος έχει ξαναεπιστρέψει στο θέατρο και έχει ξανανακαλύψει την αγάπη του στο θέατρο. Εμφανίζεται η Σάντρα, παιδιά. Η Σάντρα. Η δαιμόνια Σάντρα. Το κάνει επίτηδες. Λοιπόν, επιτρέψτε μου να πάω να μαγειρέψω. Τίποτα. Μία εύκολη συνταγή. Θα φτιάξουμε γιουβέτσι, κάτι τέτοιο. Θαλασσινών εδώ με τον Μπέλαμι και τον κύριο Τζιέρο. Καλώς ήρθατε. Τι κάνετε? Καλά, μια χαρά εσείς. Λοιπόν, δεν θα μπορούσαμε να μαγειρέψουμε κάτι άλλο από θαλασσινό, ασφαλώς. Εννοείται. Κάνουμε προετοιμασία Σαρακοστιανών. Ναι. Και είπα να κάνω κάτι έτσι που να αντιπροσωπεύει πολλά θαλασσινά, δηλαδή ένα γιουβετσάκι ελληνικό με κρυθαράκι που να έχει μέσα πολύ το γιουβέτι, τα ποδάκι, να έχει καλαμάρι, να έχει γαριδούλα, λαχανικάκια, να μπούμε έτσι σιγά σιγά νόστιμα. Ωραία, τώρα αυτά φρέσκα καταψυχμένα, αναλόγως τι βρίσκουμε και τι θέλουμε. Κοιτάξτε, να δείτε, αυτές τις μέρες τώρα υπάρχει μια υπερετοιμολόγηση εξαιτίας της ημέρας και της ζήτησης. Εντάξει, άμα όμως ψάξουμε λίγο θα τα βρούμε όλα. Υπάρχουν έξυπνες αγορές. Λοιπόν, τι χρειαζόμαστε? Χρειαζόμαστε χταποδάκι, καλαμάρια, μύδια, γαρίδες, καρότο, κολοκύθι, φρέσκο κρεμμυδάκι, κρυθαράκι, μία σκελίδα σκόρδο, ντοματούλα, το ζωμό από τα θαλασσινά που έχουμε αχνήσει, λίγο ουζάκι, ελαιόλαδο, αλάτι πιπέρι. Τέλεια. Τι κάνουμε? Σουτάρουμε στην αρχή ελαφρώς τα λαχανικά, τα οποία έχουμε ψιλοκόψει, το καροτάκι και το κολοκύθι. Ωραία. Και μαζί με αυτά, ελαφρώς λίγο κρεμμύδι. Όλα έτσι είναι ψιλοκομμένα, βλέπω. Όλα για ψιλοκομμένα, γιατί για στο φαγητό. Να μην είναι μεγάλα. Να μην είναι μεγάλα και να έχουμε και μια ωραία εικόνα. Δηλαδή, το φαγητό εκτός από νοστιμιά πρέπει να έχει και μια ωραία όψη. Να. Στη συνέχεια, βάζουμε όλα τα θαλασσινά, τα οποία τα καβορτίζουμε ελαφρώς. Πρέπει να πούμε ότι τα θαλασσινά στο Σαρακοστιανό τραπέζι και γενικά στις 40 μέρες αυτές της νηστείας παίζουν το ρόλο της πρωτεΐνης και μας προσφέρουν όλα τα θρεπτικά συστατικά που χάνουμε από αυτά που στερούμαστε, δηλαδή από το κρέας, τα γαλακτομικά και όλα αυτά. Ναι, βέβαια, εντάξει, τώρα αυτά θα τα πούμε και στη συνέχεια τώρα όσο θα έτσι, διανύσουμε την Σαρακοστή, ότι είναι και κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να προσέξουμε, γιατί όταν ξαφνικά νηστεύουμε και τρώμε μόνο θαλασσινά και όλα αυτά, είναι άλλα πράγματα που πρέπει να προσέξουμε. Τώρα θα τα πούμε άλλη πολλά, στιγμή ναι. Αυτά. Απλά σας το λέω εγώ έτσι λίγο διατροφικά. Λοιπόν, εδώ όσο τα τσιγαρίζουμε λοιπόν όλα μαζί, τώρα τι βάζουμε? Βάζουμε, τα σβήνουμε όλα αυτά με λίγο ουζάκι. Ουζάκι? Ουζάκι, ωραία. Για να μας δώσει έτσι ένα άρωμα. Είναι και πρόταση να συνοδεύεται αυτό το φαγητό με ουζό? Είναι και πρόταση με ουζό, με τσιπουράκι, με λευκό γρασί, φρουτόδες. Ναι. Μπορούμε δηλαδή. Αυτό το ουζάκι. Ναι, μπορούμε να το σβήσουμε με οτιδήποτε από αυτά που αναφέραμε και να το συνοδεύσουμε επίσης με ένα από αυτά. Αφού το σβήσουμε με το ουζάκι, στη συνέχεια βάζουμε την ντοματούλα. Ωραία. Η οποία θα μας δώσει
έτσι μια ωραία οξύτητα που θα δέσει με τα θαλασσινά. Δεν βάζουμε όμως ζωμό ντομάτας καθόλου. Θα βάλουμε το ζωμό, τον οποίο το έχουμε από τα θαλασσινά. Έχουμε προβράσει το κρεθαράκι για περίπου 4 λεπτά σε νερό που κοκλάζει, απλή διαδικασία, γι' αυτό και δεν τη δείχνουμε. Ο καθένας νομίζω ότι ξέρει να το κάνει αυτό. Και στα 4 λεπτά το σταματάμε το βρασμό του και το ρίχνουμε για να το καβορτίσουμε με τα υπόλοιπα υλικά. Ωραία. Αυτός είναι ωραίος ζωμός. Τον έχετε κάνει κάτι το ζωμό αυτό, είναι έτσι όπως βγήκε? Τίποτα. Αυτός ο ζωμός τον βράσαμε με λαχανικά και τα κεφάλια από τις γαρίδες και τα θαλασσινά. Α, και με λαχανικά, λέω. Ναι, δεν μπορεί να είναι. Μετά στη πορεία το σουρώσαμε και τον αφήσαμε να σιγοβράσει μέχρι που να μείνει το 1 τρίτο της ποσότητας, ώστε να έχουμε μια πάρα πολύ δυνατή. Πείτε τα αυτά, κύριε Τζέρο, γιατί μου λέτε ζωμό από τα θαλασσινά. Μα το κοιτάω, εγώ λέω αυτό δεν γίνεται έτσι ο ζωμός. Το είχα βάλει στο πλάνο την ώρα που θα καβορτιζόταν να το λέω για να μην κάνουμε κενό. Ωραία, εντάξει. Δεν είχαμε συνδεθεί. Οπότε, όχι. Οπότε τώρα ρίχνουμε το ζωμό, η οποία είναι η τελευταία πινελιά του φαγητού που θα μας δώσει και την φοβερή γεύση. Μα εδανό. Ποιος είναι? Ποιος είναι? Τι γίνεται εδώ? Τι γίνεται? Γεια! Ποιος ήτανε? Ποια ήτανε? Δεν κατάλαβα, αλήθεια σας λέω. Ένα τέρασμα. Στέφανε. Τι γίνεται τώρα αυτό το πράγμα? Και μαγειρεύουμε και όλα θα καούμε. Λοιπόν, μαϊδανό ψιλοκομμένο. Αλάτι και πιπέρι, οι τελευταίες πινελιές και το φαγητό μας είναι έτοιμο. Πάλι τόσο γρήγορα. Αχ, παιδιά, δηλαδή, εντάξει, το σοκ έρχεται μετά, δεν ξέρω τι γίνεται. Εγώ περίμενα τρόμαξα. Να κάνεις σα. Και... Όχι, στην αρχή λέω είναι η Τζέννη που μου χτυπάει την πλάτη, κάτι δεν λειτουργεί, το μάτι, ο φούρνος, κάτι, τι. Γυρνά, δεν ήταν η Τζέννη πάντως. Λοιπόν, και σερβίρουμε. Ωραία. Ωραία, πολύ ωραία και έχει και ωραίο χρώμα. Το πιατάκι. Σας παρακαλώ, άμα έρθει ξανά κάτι σαν αρκούδι πίσω μου, πείτε μου το, γιατί θα μείνετε χωρίς, εν πάση περιπτώσει, εμένα σήμερα. Το πιατάκι μας είναι έτοιμο. Πάρα πολύ ωραίο. Τέλειο. Ξεκινάμε τη Σαρακοστή όμορφα, γιουβετσάκι θαλασσινών. Μπέλαμι. Ο φίλος μας. Ο φίλος μας. Να είστε καλά. Να είστε καλά και εσείς. Πολύ. Καλή όρεξη. Θα δώσουμε κανένα δώρο. Βέβαια. Μότσαρτ. Λοιπόν, σε λίγο θα βγάλουμε γραμμές και θα δώσουμε δώρα, γιατί έχουμε πολλά να δώσουμε. Παιδιά, τρόμαξα. Εγώ δεν το φανταζόμουν. Αλλά εκείνη τη στιγμή δεν ήθελα να δείξω ότι τρόμαξα. Αλλά έρχεται μετά το σοκ. Εξαιρετικό. Ναι, ήταν πάρα πολύ καλό. Βλέπω κάτι να πλησιάζει. Για να βάλω ένα γυαλί να συνέλθω. Έτσι, ένα απλό λεπτό διακριτικό. Πάμε να δούμε τα ήθη και τα έθιμα που έχουμε εδώ στη χώρα μας. Όχι, αλλού θέλετε να πάμε. Εντάξει, εγώ θέλω να πάμε να δούμε τα έθιμα. Λοιπόν, πάμε να δούμε αποκριάτικες στολές. Όπως αυτή η ωραία που ήρθε και με χαιρέτησε πριν στην κουζίνα, τέτοια στολή. Πάμε να δούμε τις στολές λοιπόν και μετά θα δούμε τα έθιμα. Για αυτούς που αγαπάνε να περνάνε καλά, οι απόκριες αποτελούν την τέλεια ευκαιρία για τρέλες, πλάκες και ξέφρενο γλέντι. Οι μικροί μας φίλοι μεταμφιέζονται στους αγαπημένους τους ήρωες και οι μεγάλοι πίσω από τις μάσκες κρύβουμε το σοβαρό μας εαυτό και γυρνάμε πίσω στα παιδικά μας χρόνια. Τότε που τα κάναμε όλα με φαντασία και ενθουσιασμό, χωρίς τύψεις και ενοχές. Κυρία Χριστίνα, τι στολές είναι φέτος στη μόδα? Υπάρχουν διαχρονικές στολές, όπως οι κλασικές καουμπόι, πειρατικά κομμάτια, τσάρλεστον, διάφορες πριγκίπισσες, βασίλισσες και κάποια καινούργια κομμάτια τύπου fast food, όπως μουστάρδα, κέτσαπ, καρότο, hot dog, τα οποία είναι αστεία και πολύ πρακτικά. Υπάρχουν κάποιες στολές μασκότ, όπου τις επιλέγουν πάρα πολλοί άνθρωποι, για το λόγο του ότι καλύπτεσαι με τις συγκεκριμένες στολές ολοκληρωτικά, δεν φαίνεσαι. Τα παιδάκια,
Τι τους αρέσει να ντύνονται, τα κλασικά Spider-Man, Zorro και όλα αυτά και κάτι αυτά και αυτά, τα Spider-Man, Superman, αλλά και κυρίως θα βλέπεις ότι από πολύ μικρή ηλικία επιλέγουν κάποια θέματα τύπου τρομακτικά. Βαμπύρ, σκελετός, δολοφόνος. Από πόσο χρονών υπάρχουν στολές για να ντυθεί κάποιος και μέχρι πόσο φτάνουν? Πολλές στολές. Δηλαδή, ό,τι υπάρχει και στον ενηλίκον, μπορείς να το βγεις, βγαίνει και σε μικρό. Υπάρχουν στολές που κυμαίνονται σε διάφορες τιμές. Ξεκινάνε από 5 ευρώ, μπορεί ακόμα και με πιο οικονομικά, δηλαδή παίρνοντας κάποια αξεσουάρ 1-2 ευρώ, μέχρι πάνω από 100 ευρώ. Υπάρχουν στολές, πολύ καλά κοστούμια, ακριβά ρούχα, δηλαδή φαίνεται και σε ποιότητα που είναι ακριβά. Είναι προτιμότερο να αγοράζουμε μία αποκριάτικη στολή ή να την νοικιάζουμε? Αν με ρωτήσετε εμένα προσωπικά, θα επέλεγα σαφώς να αγοράσω και όχι να νοικιάσω. Ο λόγος? Πιστεύω ότι δεν θα βρεις μία στολή να την νοικιάσεις σε μία τιμή 10 ευρώ, 15 ευρώ, γιατί όταν θα πάρεις τη στολή αυτή θα χρειαστεί κάποια στιγμή που θα την επιστρέψεις να την πάει και στο καθαριστήριο. Πόσο να την αγοράσεις τη στολή, 10 ευρώ? Με 10 ευρώ μπορώ να αγοράσω και καινούργια. Οι γυναίκες τι προτιμάνε να ντυθούνε? Διάφορες στολές, από προκλητικά κομμάτια μέχρι και τα πιο κλασικά. Προκλητικά κομμάτια όπως τύπου σεξι καμαριέρα, κλοουνίτσα, πασχαλίτσα, κοκκινοσκουφίτσα, μέχρι ουδέτερες στολές. Τρομακτικά θέματα τύπου βαμπύρ, διαβολίνες. Οι άντρες τι προτιμάνε να φορέσουνε? Από διάφορες στολές και οι άντρες, από τσολιάδες, βλάχοι, μέχρι και γυναικείες στολές. Κάτι που να σας είχε κάνει εντύπωση? Κάποια μέρα είχε έρθει ένας κύριος, όπου είχε φορέσει το φουρό της μπαλαρίνας, με ένα πολύ ωραίο προκλητικό κορμάκι από μέσα, και διάφορα σεξουαλικά αξεσουάρ. Όσοι από εσάς δεν θέλετε να δαπανίσετε πολλά χρήματα, μπορείτε να μπείτε στο πνεύμα των ημερών με μία περούκα και κάποια αξεσουάρ. Έτσι θα καταπλήξετε τα πλήθη. Αν αισθανθείς πως ο χρόνος τελειώνει και μένουμε πάντοτε μόνοι, κι αν καταλάβεις τι είναι για σένα να ζεις σε ένα γυαλίνο ψέμα, σκέψου πως κάποιος σε νοιάζεται, είναι καιρός να στο πω. Κάποιος σ' αγαπάει, είμαι εγώ. Κάποιος σε ζητάει, είμαι εγώ. Κάποιος ξενυχτάει και σε περιμένει λεπτό προς λεπτό. Κάποιος αγαπάει, είμαι εγώ. Κάποιος σε ζητάει, είμαι εγώ. Κάποιος ξενυχτάει και σε περιμένει λεπτό προς λεπτό. Μπράβο! Λοιπόν, όλο εκπλήξεις μου είστε σήμερα. Γεια! Γεια! Θα μείνεις στην παρέα μας, θα κάτσεις? Έχει λίγο ύφος. Δεν μιλάει, δεν μιλάει, δεν μιλάει. Ούτε ξέρω ποιος είναι, γυναίκα κόβω νομίζω πια. Να την ψάξουμε. Λοιπόν, εδώ οι φίλοι μας, δίπλα μου, που δεν ξέρω, γεια σου, δεν ξέρω, θα τα πούμε μετά, δεν ξέρω, θα καταλάβω μετά ποια είσαι. Ντύθηκε. Εσύ ντύνεστε, έχεις πάρει στολή? Πολλές φορές. Όχι ρε παιδί μου, φέτος. Α, φέτος. Πολλές φορές, εντάξει, ότι έχεις ντυθεί στη ζωή σου, το καταλαβαίνω. Έχω να ντυθώ τα 4-5 τελευταία χρόνια. Δεν ξέρω γιατί. Δεν ήμουν εμπνευσμένη. Ναι. Ναι. Εσύ? Εγώ δεν έχω αγοράσει ποτέ μου στολή. Έχεις νοικιάσει? Όχι. Γεια. Παλαιότερα... Γεια σου. Γεια σου, παντικούλη. Γεια σου, γλυκό μου.
Θα έκανα καροτάκι. Όχι. Δεν είναι ποντίκι. Όχι. Δεν θέλω, λέω. Προσπαθώ να καταλάβω ποια είναι. Λαγουδάκι. Κατάλαβα ποια είναι. Λαγουδάκι. Έλα, Στέφανο θα βρει. Λουκία. Ναι, ρε, καλή μου. Δεν λοιπόν, έχει αγοράσει, λες. Όχι ποτέ. Όταν από παιδάκι που ήμουν, μου έφτιαχνε η μητέρα μου τις στολές μου. Και ήταν, ναι, και ήταν απίστευτες. Και ήταν και πάρα πολύ εμπνευσμένες. Δηλαδή, τις έβρισκες έξω. Γιατί ασχολείτο ναι. με την. Έφτιαχναν πάρα πολύ τα χέρια. Ήταν φοβερά τα λαντούχα στη ραπτική. Και από εκεί και πέρα έκανα. Εμπνεόμουν πράγματα. Και έβαζες δεν κάτι, ας πούμε. Ναι, πάντα. Όχι από extreme πράγματα μέχρι πολύ ιδιαίτερα, αλλά ήταν ναι. με προσωπική έμπνευση. Θα ντυθείς φέτος? Θέλω πολύ. Mm. Θέλω πάρα πολύ να ντυθώ. Έχεις σκεφτεί τι θα ντυθείς? Όχι. Όχι. Σήμερα δεν έχω ιδέες. Στάθη, ναι. Ποκαχόντας. Πραγματικά σου είναι αυτό για Ποκαχόντα. Τώρα θέλει να σου πω ακριβώ πώ μου φαίνεται. Πραγματικά. Γι' αυτό συγχαίρω με τι απόκριε. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί είσαι πολύ κακό άνθρωπο. Είναι κάτι μεταξύ Beatles και Ποκαχόντα. Μάλιστα. Τέλεια. Καλό καρναβάλι. Πάντω, ό,τι και να είναι, πέτυχε. Φάνηκε. Θα σε έχουν καλέσει σε κάποιο πάρτι φέτο. Ούτε ένα. Αποκριάτικο. Εγώ μόνο τα παιδικά πάρτι, παιδιά. Δεν κάνουνε πάρτι γενικά, βρε παιδιά. Δηλαδή, μου λέει ο γιος μου, κάνατε πάρτι. Λέω, βρε τούβλο. Είναι δυνατόν. Εμείς είμαστε ο ορισμός του πάρτι. Δηλαδή, εσείς, τι κάνετε, και κοιτάτε τον απέναντι. Και μαζεύονται τα αγόρια, αυτά τα τριχωτά πλάσματα των 15χρονων. Πάντως, εγώ σκεφτόμουν, τι θα ντυνόμουν, δεν ξέρω, δεν θα μπορούσα να αποφασίσω. Είναι έχω ντυνηθεί και. Τι είπα τώρα, έχω ντυθεί. Μία λέξη δικιά μου δημιούργησα πάλι, κάτι είπα. Ναι. Λοιπόν, έχω ντυθεί και γκέισα και. Ωραίο γκέισα. Και καουμπόισα και μάγισσα και τέτοια. Αλλά δεν θα ήξερα φέτος τι να ντυθώ, να σου πω, δεν ξέρω. Δύσκολο. Ναι. Πάμε ωστόσο να δούμε τα ήθη και τα έθιμα. Το βίντεο που ήθελα να δείξω πριν. Έτσι. Δεν θα ηρεμήσω. Δεν θα ηρεμήσω και δεν θα αλλάξω και γυαλί, άμα δεν πάμε να δούμε το βίντεο αυτό. Απόκριες δεν είναι μόνο τα μεγάλα καρναβάλια, οι παρελάσεις πεταμφιεσμένων και οι ξέφρενοι χοροί. Είναι τα έθιμα και οι παραδόσεις που διασώζονται και μεταφέρονται αναλύωτα από γενιά σε πόλεις και χωριά σε ολόκληρη την Ελλάδα. Η προετοιμασία σε αρκετές περιπτώσεις ξεκινάει μόλις ανοίγει το Τριώδιο, ενώ κορυφώνεται πάντα την τελευταία Κυριακή των Αποκριών, όπου σε κάθε περιοχή στείνεται ένα μεγάλο γλέντι. Με διονυσιακή καταγωγή, το έθιμο Γιανίτσαρη και Μπούλε συνεχίζει μέχρι και τις μέρες μας να ζωντανεύει στην πόλη της Νάουσας. Την Κυριακή της Αποκριάς, υπό τους ήχους του Νταουλιού και του Ζουρνά, ένα μπουλούκι με γενίτσαρους περιφέρεται στους δρόμους της πόλης. Στο άκουσμα του ζαλιστού, η μπούλα βγαίνει στο παράθυρο και με χαρακτηριστικές ρυθμικές κινήσεις, ώστε να ακουδονίζουν τα κρεμασμένα στο στήθος της νομίσματα, χαιρετάει τον μπουλούκι, ενώ μετά κατεβαίνει, ενσωματώνονται στο πλήθος και όλοι μαζί συνεχίζουν την περιοδία μέχρι να πάρουν την επόμενη μπούλα. Σταδιακά σχηματίζεται μια μεγαλειώδης πομπή με ανθρώπους όλων των ηλικιών να συμμετέχουν στην αναβίωση του εθίμου. Ο Φανός, ο συμβολικός βωμός της αποκριάτικης εορταστικής φωτιάς, ανάβει εδώ και πολλούς αιώνες στην Κοζάνη. Στην κεντρική πλατεία, την Κυριακή της Αποκριάς, ανάβει ο μεγάλος Φανός και ξεκινά μια ξέφρενη γιορτή καθαρά διονυσιακού χαρακτήρα. Οι χορευτικοί κύκλοι γύρω από το βωμό διευρύνονται και τα τραγούδια διαδέχονται το ένα το άλλο. Τα περισσότερα είναι τα καλούμενα ξυνέντραπα ή μασκαραλίτικα τραγούδια με έντονες σατυρικές πειρακτικές αναφορές. Το κρασιρέι άφθονο, το ίδιο και τα τοπικά εδέσματα, ενώ το γλέντι κρατάει μέχρι τα ξημερώματα της Καθαρής Δευτέρας. Οι τζαμάλες, οι αποκριάτικες φωτιές, ανάβουν σε κάθε συνοικία της πόλης των Ιωαννίνων το βράδυ της τελευταίας Κυριακής. Το έθιμο υπάρχει από το 19ο αιώνα στα Γιάννενα και αναβιώνει αδιάλειπτα μέχρι και σήμερα. Το άναμα της πρώτης πίθας δίνει το σύνθημα για να ξεκινήσει η μεγάλη γιορτή. Έντονα στοιχεία διονυσιακής λατρείας διασώζονται μέχρι σήμερα στα έθιμα των Αποκριών στην Άξο. Την Κυριακή της Αποκριάς εμφανίζονται στους δρόμους των χωριών οι κουδουνάτοι. Νέοι με προσωπίδες που φορούν μια ρηχτή κάπα με κουκούλα, ενώ γύρω από τη μέση και το στήθος τους είναι ζωσμένοι με κουδούνια. Ο χορός τους συνοδεύεται από τον ήχο των κουδουνιών, ενώ δεν παραλείπουν να προκαλούν με τις άσεμνες εκφράσεις τους. Οι ντόπιοι χωρικοί πάντως τους φιλεύουν για το καλό με βραστά αυγά.
στο χωριό Λαγκάβα της Αμοργού αναβιώνει το έθιμο του καπετάνιου. Οι νέοι του νησιού, ντυμένοι με παραδοσιακές φορεσιές και με τη συνοδεία τοπικών οργάνων, πηγαίνουν στην εκκλησία της Παναγίας της Επανοχωριανής. Εκεί, κατά την παράβοση, ο ιερέας του χωριού πετάει στον αέρα το γυλαιό. Κάτι σαράζο, και όποιος από τους παριστάμενους νέους το πιάσει, χρήζεται καπετάνιος. Το έθιμο επιτάσσει ο νέος καπετάνιος να κεράσει όσους έχουν συγκεντρωθεί στα καφενεία, αλλά και να σύρει πρώτα στο χορό, όπου εκεί θα ξεχωρίσει μία από τις κοπέλες, η οποία θα γίνει καπετάνισά του. Με μαντινάδες, χορό, ρακί και τηγανιτά ψάρια, το γλέντι κρατάει μέχρι το πρωί της καθαράς Δευτέρας. Θεσμός είναι πλέον το έθιμο του αλευροπόλεμου που αναβιώνει στο γαλαξίδι εδώ και τρεις αιώνες. Τον πρώτο λόγο φυσικά έχει το αλεύρι. Γενναιόδωρες ποσότητες αλευριού εκτοξεύονται μεταξύ των καρναβαλιστών, οι οποίοι, όπως ορίζει το αέθιμο, πρέπει να είναι μουτζουρωμένοι με κάρβουνο στο πρόσωπο. Βέβαια, τα τελευταία χρόνια τα πρόσωπα κυριολεκτικά σκεπάζονται από ένα σωρό πρωτότυπα μάλλον υλικά, όπως το λουλάκι, το βερνίκι παπουτσιών και άλλα. Το έθιμο έχει τις ρίζες του στην Τουρκοκρατία. Στη Μεθόνη κάθε χρόνο γίνεται του Κουτρούλη ο γάμος. Ένας γάμος παροδία, όπως καταλαβαίνετε, με καρναβαλίστικη διάθεση. Ο γάμος των Νεόνυμφων, όπου είναι και οι δύο άντρες, τελείται στην κεντρική πλατεία, παρουσία συγγενών και πολλών κατοίκων μαρτύρων. Το μυστήριο τελείται κανονικά με παπά και με κουμπάρο, που εκτός από τις ευλογίες τους αναλαμβάνουν να διαβάσουν και το πρικοσύμφωνο. Μετά το μυστήριο, σειρά έχει βέβαια το τρικούβερ, το γλέντι του γάμου. Το Κουτρούλη, ναι. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Wow. Πέτσες για εσένα ρωτάω, μα κανείς δεν σε έχει δει πουθενά. Στο Αιγαίο συνέχως θα σε ψάχνω, μήπως έχει δει κάποιος την αγάπη μου. Πόσο θα ήθελα να σε έχω τώρα πλάι μου. Μήπως έχει δει κάποιος το κορίτσι μου, το φίλι της μόνο δρόσιζε τα χείλη μου. Τι τρελά μου ζητάς, τρελά μου ζητάς, τρελά μου ζητάς. Πώς να μην πληγωθώ, να μην πληγωθώ, αφού με πετάς. Τι τρελά μου ζητάς, τρελά μου ζητάς, τρελά μου ζητάς. Πώς να μην πληγωθώ, να μην πληγωθώ, αφού με πετάς. White noise!
Και πολύ ωραίο noise. Αυτό δεν είναι noise, αυτό είναι... Υπερ-noise. Να ξαναπούμε πού σας βρίσκουμε. Έχετε μία σελίδα στο Facebook. Στο Facebook, είναι facebook.com/whitenoiseband. Μπορείτε να μας βρείτε εκεί, μπορείτε να ενημερωθείτε για διάφορα live, φωτογραφίες, βίντεο κτλ. Και σε περίπου 3 εβδομάδες να ενημερώσουμε ότι ξεκινάμε στο Rock and Roll στο Κολωνάκι για 3 τρίτες. Τέλεια! Λοιπόν, πολύ ωραία! Θα έρθουμε! Σας ευχαριστούμε πολύ! Θα μείνετε όμως, γιατί πάμε να δώσουμε δώρα, το ξέρετε από την περασμένη φορά εδώ, η βοήθεια μετράει, Στέφανε. Βέβαια. Για να δώσουμε κανένα... Έχεις ετοιμάσει τίποτα αποκριάτικο, δηλαδή, ας πούμε, τώρα οι τηλεθεατές μας θα πρέπει να τραγουδήσουν λαμπάντα, ξέρω εγώ, τέτοια. Όχι. Αλλά έχει όμως ένα πνεύμα αποκριάτικο. Έχει ένα πνεύμα αποκριάτικο. Είναι και λίγο 70's. Είναι και λίγο 70's. Για πάμε να δούμε και να ακούσουμε βασικά. Καλό μεσημέρι, γεια σας. Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Γεια σας, Κιμ. Από πού μας τηλεφωνείτε? Από Λάρισα. Από? Λάρισα. Από Λάρισα. Πολύ ωραία. Και το όνομά σας? Δήμητρα. Δήμητρα, ωραία. Θα τραγουδήσουμε. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σου. Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά. Έτοιμη. Έτοιμη, εύκολο. Εύκολο, εύκολο, αυτό είναι. Λέω κι εγώ. Εύκολο. Ναι, ναι. Εύκολο. Για πάμε. Στην πλάτη ρίχνεις τα μάλια, φοράς καπέλα πισίνια, τα βλεφάρα ζωγραφίστα, στο στήθος φύλαχτα, σε λένε το κορίτσι του Μαΐ. Μα στη καρδιά σου η αγάπη δεν χωράει. Αυτό ήταν. Μπράβο, τέλεια. Λοιπόν, πρέπει να παραδεχτούμε, Δήμητρα, ότι ήταν εύκολο. Ναι, πολύ εύκολο. Ευχαριστώ τον Στέφανο. Έτσι, πρέπει να παραδεχτούμε ότι ήταν εύκολο. Να και το γαϊδούρι. Εσύ έπρεπε να έρθεις, αν δεν είχε βάλει εύκολο, να τον τρομάξεις. Ότι, τώρα, ήρθε, πούμε, ότι ήρθε δίπλα μου ένα γαϊδούρι, ας πούμε, είναι συμπτωματικό, έτσι. Λοιπόν, ένα ρολόι από την εταιρεία Φερέντι δικό σου. Ευχαριστώ πολύ. Μεγιά, μεγιά. Πάμε να βγάλουμε άλλη μία γαϊδούρι νότο στυλάκι. Πάμε να βγάλουμε άλλη μία γραμμή. Γεια σας. Γεια σας, καλό μεσημέρι. Γεια σας, τι κάνετε? Πολύ καλά, εσύ? Μια χαρά είμαστε εδώ με ωραία παρέα. Εσείς τι κάνετε, το όνομά σας? Φιωρέλα. Φιωρέλα, πάρα πολύ ωραίο όνομα και το ακούω νομίζω... Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρώτη φορά, το Φιωρέλα βγαίνει από κάτι ή είναι Φιωρέλα? Όχι, είναι Φιωρέλα. Υπήρχε γιαγιά, ας πούμε, που τη λέγανε Φιωρέλα? Όχι, όχι, η νονά μου ήθελε να το βάλει. Ναι, και από πού προέρχεται το όνομα αυτό? Από κάποιο συγγενήτης, από ό,τι κατάλαβα. Ιταλικό, είναι Βενετία. Να τώρα που έχουμε και καρναβάλι και λέμε εδώ, μήπως είναι τίποτα από Βενετία. Νομίζω Βενετία. Φλωρεντία, Βενετία. Πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Και από πού μας παίρνετε? Από Θεσσαλονίκη. Από Θεσσαλονίκη. Επίσης πολύ ωραία. Λοιπόν, πολύ ωραίος συνδυασμός. Και ένα εύκολο τραγούδι, Στέφανε. Και ένα εύκολο. Για πάμε. Με τις μέρες που είμαστε τώρα. Έτσι. Μέρες για που είμαστε, λοιπόν. Πάμε να δούμε τον Στέφανο. Πρόσεχε. Πώς σου αρέσει ο τρόπος που μ' αγαπάς όταν με φιλάς, το πόσο με ζητάς. Αγα... που χτυπάει η καρδιά σου όταν βρίσκομαι με στην αγκαλιά σου. Αγαπώ τον τρόπο που χτυπάει η καρδιά σου όταν βρίσκομαι με στην αγκαλιά σου. Αυτό ήταν. Αυτό ήταν, τέλεια. Λοιπόν, θα σας στείλω, κύριε Φιωρέλα μου, και εσάς ένα πολύ ωραίο ρολόι από την εταιρεία Φερέντι. Αχ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Φτιάξουμε τη διάθεση. Να είστε καλά. Και ωραίο όνομα και από τη Θεσσαλονίκη και ωραία φωνή, όλα τα έχετε. Σας ευχαριστώ και εσείς μας φτιάχνετε τη διάθεση κάθε Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά, πολλά φιλιά. Επίσης, φιλάκια. Είδες. Όχι, δεν λέω τίποτα σήμερα. Δεν λέω σήμερα τίποτα. Απλά παίρνω το καπέλο μου. Το καπελάκι μου.
και φεύγω. Σου πάει αυτό. Πάει αυτό, ε. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, θα δούμε όμως τώρα, εκτός από μας, πώς μεταμορφώνονται και διάφοροι άλλοι επώνυμοι. Τους λέμε και stars, από το Star System, γιατί θέλουν και έτσι μοιράζονται με τους φίλους τους στα social media τις μεταμφιέσεις τους. Για πάμε να δούμε τι ντυθήκανε φέτος οι stars του Hollywood. Απόκριες σημαίνει για όλους ξεφάντωμα, πάρτι και διασκέδαση. Στο μαγικό κόσμο των στάρ του Hollywood, τα πάρτι βεβαίως δεν λείπουν ποτέ. Το Halloween, ωστόσο, είναι μια λαμπρή ευκαιρία να μεταμορφωθούν και αυτοί σε άλλους και να ζήσουν ρόλους διαφορετικούς από αυτούς που τους έχουμε συνηθίσει εμείς, αλλά ακόμα και οι ίδιοι. Να λοιπόν μερικές από τις καλύτερες μεταμφιέσεις των αγαπημένων μας στάρ τα τελευταία χρόνια. Τους αναγνωρίζετε? Για πάμε! Η γυραιά κυρία της Φωτό είναι καλοστεκούμενη και κομψότατη για 95 ετών. Μπορεί να χρειάζεται μαγκούρα για να περπατήσει, όμως αυτό δεν την εμποδίζει να φορεί την ψηλοτάκουνη γόβα της. Ποια σας θυμίζει, ποια σας θυμίζει, μα ναι, είναι η Χάιντι Κλουμ. Αγνώριστη και ως ρομπότ, ως θεά Κάλλη, εντυπωσιακή ως Κλεοπάτρα. Που βλέπετε είναι ο Φρέντι Μέρκιουρι, η δεσποινίδα που τον υποδίεται, η Κέιτ Πέρι. Επιτυχημένη εμφύεση, αν και το μουστάκι δεν της πολύ πηγαίνει. Η Kim Kardashian δεν μπορεί να αποποιηθεί την σεξ εικόνα της στα Halloween Party. Εδώ με τον σύντροφό της Kanye West ντύθηκαν κάτι σε γοργόνες και παλικάρια. Νεολαία Miley Cyrus φαίνεται να ζήλεψε τη δόξα της Nicki Minaj. Αρκετά πιστική μεταφίεση δεν βρίσκεται. Η ωραία της πασαρέλας, Μιράντα Κέρ, ποζάρει με νάζιο στήριο δαμαστής και βέβαια κλέβει τις εντυπώσεις. Πάρτι χωρίς την Paris Hilton δεν είναι πάρτι. Εδώ σε μια αποτυχημένη απόπειρα να κλέψει την παράσταση ως σεξ αστυνομικός, σε άλλο πάρτι ως τίγρης, αλλά και πάλι την παράσταση κλέβει ως Snoop Dogg, που δίδει και εξωγήινο. Καλύτερη προσπάθειά της ως καρτούν και ως Μαντόνα. Η Lady Gaga έτσι καλλιώς κυκλοφορεί σαν μασκαρεμένη σχεδόν σε όλες τις εμφανίσεις της, οπότε δεν μας κάνει καμία μα καμία εντύπωση. Ο σχεδιαστής Ρομπέρτο Καβάλι ντύθηκε πολύ επιτυχημένα Karl Lagerfeld, ενώ η D-Squared κατά κόσμον Dink & Dan, Mickey Mouse. Ο Ρόμπερτ Πάτισον και οι πάλι ποτέ αγαπημένοι του Kristen Stewart φόρεσαν απλώς τις μάσκες τους και δεν απέχουν πολύ από το ρόλο τους στο Twilight Zone. Axl Rose και Slash από τους Guns N' Roses. Πίσω από τις μάσκες όμως, η Cindy Crawford και ο σύζυγός της. Η Jay Lo και ο Gaspar, πανέμορφη όπως πάντα εξάλλου, ο sexy hippies. Ενώ η θεά της πασαρέλας Ζιζέλ με το σύζυγό της ποζάρουν ως μάγοι του Oz. Και η Jessica Simpson μεταφιεσμένη οικογενειακά με το σύζυγο και το μωράκι της. Angry Birds, Σοφία Βεργκάρα, σημειώσετε 2. Την προτιμούμε μη μεταμφιεσμένη. Απόκριση σημαίνει κέφι, οπότε εμπνευστείτε τη δική σας μεταμφίεση, φορέστε τις μάσκες σας, γελάστε με την ψυχή σας και καλή διασκέδαση. Μια χαρά. Πάντως και σε ένα Βίκυ μου σε βλέπω μια χαρά με το καπέλο του αστυνομικού. Έτσι, αυτός είναι και ο, θα με δει ο παπάς μου και θα χαρεί, ήταν ο καημός του. Άνα, λοιπόν, το είδες ναι, όλα, δεν τον ακολούθησα. Τώρα, έτσι, άμα δεν φτιάξουμε ωραία κοκτέιλ με τον bartender του Enzo De Cuba, τον Γιάννη Βλάχο, θα μας συλλάβεις. Εννοείται. Μπορείς να μας συλλάβεις. Και επίσης, αν πιούμε πολλά κοκτέιλ, επίσης. Για πάμε να φτιάξουμε κοκτέιλ. Γιάννης Βλάχος από Enzo De Cuba και μαζί του και ο Βασίλης Γκάγκος, ο Cuba States Manager. Τι κάνετε? Είμαστε καλά. Θα φτιάξουμε κοκτέιλ και μετά θα πούμε και τα υπόλοιπα ασφαλώς που μας ενδιαφέρουν. Θα φτιάξουμε κοκτέιλ. Δεν θα ξεκινήσουμε. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με ένα από τα signature του μαγαζιού, το Secret Cuba. Secret Cuba, ωραία. Χρησιμοποιούμε passion fruit, ναι, ρουμί, triple sec και lime. Ωραία, πάμε ένα να το φτιάξουμε. Και όσο
βλέπουμε πώς φτιάχνετε το κοκτέιλ. Να πούμε ότι σήμερα το βράδυ στο Angel de Cuba στο Μπουρνάζι ετοιμάζεται ένα πάρτι ανάλογο. Έχουν ξεκινήσει οι φιέστες εδώ και δύο εβδομάδες βέβαια. Αλλά σήμερα είναι το κορύφωμα του καρναβαλιού με μέγα σάμπα σόου. Από τα τρία κορίτσια που βλέπουμε εδώ κοντά μας, τη Βανέσα, τη Λουσέλια και τη Σοφία μας. Και βέβαια πάρα πολύ χορό, σε καρναβαλίστικη διάθεση, σε Latin ρυθμούς, γιατί αυτό είναι το Κούβα εξάλλου, είναι ένα Latin μαγαζί. Πολύ σάλσα. Enzo de Cuba, ναι. Τέλεια. Όσο και τι σοου είναι αυτό τώρα, εγώ τώρα θέλω να ρωτήσω. Θέλω να ρωτήσω τι σοου, γιατί εντάξει, έχουμε πάθει εδώ όλη πλάκα με τα κουστούμια και τα αυτά και ασφαλώς πάντα μας αρέσει και η σάλτσα. Εντάξει, τα κορίτσια τώρα φαντάζομαι ότι μαθαίνουν το χορό αυτό από μικρά, έτσι, από παιδιά. Ναι, ναι. Το χορό αυτό τον μαθαίνουν από μικρά. Τον έχουν... Είναι έμφυτο. Είναι έμφυτο, λίγο πολύ δηλαδή, είναι έμφυτο. Και εμείς να προσπαθήσουμε, δεν γίνεται Βίκη, Λουκία, δεν γίνεται. Κάναμε όμως, τις Δευτέρες κάναμε μαθήματα σάμπα, έκανε η Βανέσα. Ναι. Πού είναι εδώ, είχαμε ένα μικρόφωνο. Τζένι, ναι. Είχαμε ένα μικρόφωνο. Αμέσως. Παρακαλώ, ευχαριστώ. Πρέπει να γυρνάω και όλα γιατί δεν ξέρω και ποιοι είστε. Μήπω σε καλά λάθος άτομο να μου φέρει μικρόφωνο. Όχι, εσύ είσαι, εντάξει. Λοιπόν, τι μαθήματα είναι αυτά, δηλαδή η Βίκη, η Λουκία και ο Στάθης μπορούν να μάθουν σάλσα. Σάλσα και σάμπα και μπατσάτα και μερέγγι στο Enzo de Cuba. Κάνουμε όλη τη σέλη. Λοιπόν, Στάθη, έλα λίγο εδώ να μάθεις το πρώτο βήμα τώρα, έτσι, με την ευκαιρία. Έλα, ευκαιρία να το είναι. Και το πρώτο βήμα. Γιατί ευκαιρία να μην είναι μέχρι να φτιάξουμε τα κοκτέιλ. Λοιπόν, μπορούμε να δούμε έτσι το πρώτο βήμα. Το πρώτο. Πρέπει να το κουνάς, δηλαδή, να το σπάς λίγο. Αυτό. Το τέσσερα. Έλα, κάνε το 1-2-3 τώρα, ησυχία. Μάλιστα. Καλά, συνέχισε, καλό δρόμο. Γεια σας. Δεν το πιστεύω. Έλενα, σήκω, ντρέπεται ο Στάθης. Σήκω, Έλενα, να μάθεις σάλσα, παιδί μου. Δεν γίνεται τώρα το καρναβάλι με το Enzo εδώ, τη Κούμπα, και να μην μάθουμε ούτε ένα βήμα. Έλα, Έλενα. Έλα, δεν γίνεται. Λοιπόν, για να δούμε. Εσύ το έκανες τσάμικο, άστο. Εσύ το έκανες τσάμικο. Λοιπόν, να δούμε εδώ τι κάνει το, πώς το λέμε το κοκτέιλ, είπαμε, Secret de Cuba. Ωραία. Έτοιμο. Πέρα από κάποια κλασικά κοκτέιλ, έχουμε κάποια κοκτέιλ τα οποία τα έχουμε φτιάξει ειδικά για το μαγαζί. Όπως είναι αυτό. Όπως είναι το Secret Cuba. Α, και το decor, φοβερό. Αυτό δοκιμάζεται τώρα. Αυτό δοκιμάζεται, λοιπόν. Μπορώ. Στην υγεία σας. Βίκη, εσύ το νου σου, ε! Βεβαίως, εδώ! Φοβερό, πολύ ωραίο. Θα φτιάξουμε κι άλλο. Θα συνεχίσουμε με άλλο ένα. Ωραία. Είναι ένα λίγο πιο αντρικό κοκτέιλ. Θα τα κοιμάσω εγώ όλα εδώ. Είναι λίγο πιο αντρικό το επόμενο κοκτέιλ, γιατί χρησιμοποιούμε whisky. Ωραία. Κάτι που δεν χρησιμοποιούμε συνήθως κοκτέιλ. Αν και υπάρχουν αρκετά κλασικά με whisky. Και ο κόσμος το ψιλοφοβάται, οπότε προσπαθώ να το πουλάω όσο περισσότερο μπορώ. Ο Γιάννης πήρε και διάκριση στο διαγωνισμό τώρα στην Ωρέκα. Α, ωραία. Αυτό νομίζω θα το χρειαστεί και στο σπίτι. Τι είναι για τα lime, έτσι? Είναι lime squeezer, το οποίο μέσα σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα σου βγάζει 2 CL από το μισό lime. Και στη δουλειά μας πάνω χρειάζεται πάρα πολύ από το και να κάτσεις να στείλεις πριν. Ξεκινάμε λοιπόν σε μια βάση μοχίτο. Πόσα... τι αναλογία βάζουμε? Είναι 4 CL passion fruit. Ναι. 2 κουταλάκια του μπαρ λευκή ζάχαρη. Ναι.
Έχουμε δύο CL line. Λευκή ζάχαρη, όχι. Λευκή. Χρησιμοποιώ λευκή ζάχαρη γιατί διαλύεται πιο εύκολα στο υγρό μέσα. Και δεν δίνει τόσο το καραμελό, καραμελό είναι γεύση που έχει η μαύρη. Ωραία, τα λιώνουμε. Όπως το μοχίτο και στο... Όπως το μοχίτο ακριβώς. Ναι, έχουμε κάνει ουσιαστικά αυτή τη στιγμή. Και στο καϊπυρίνια, νομίζω. Και στο καϊπυρίνια, ναι. Έχουμε κάνει ένα passion μοχίτο μέχρι στιγμή. Ναι. Απλώς αντί να βάλουμε ρούμι, θα χρησιμοποιήσουμε πολύ ωραίο ουίσκι. Ωραία. Βάζουμε το παγό. Πόσο καιρό χρειάζεται κανείς για να μάθει έτσι η σάλτσα? Έρχομαι εγώ πάλι. Πόσο καιρό, πόσες μέρες θέλει κανείς μάθημα για να μάθει πόσο σάλτσα? Πόσο καιρό... λίγο English. Depend of the students. Αναλόγως με το μαθητή. Αν έχεις, ας πούμε, το Στάθη... Ναι, it depends. Θα βάλεις μια καραγκούνα να δεις τι ωραία που τη χορεύω. Λοιπόν, you have a good depends. Teacher. Deep. Άστο. Deep για deep. Δάσκαλο και ωραίο μαθητής. Ωραία, εντάξει. Ναι. Είναι γρήγορο. Ένα μήνα, ας πούμε. Όχι. Λίγο. Παραπάνω. Ναι. Γιατί. Όχι, ένα εβδομάδα. Μία εβδομάδα. Μία εβδομάδα να μάθεις. Μία εβδομάδα. Μάλιστα. Εντάξει, δεν πας και το φεγγάρι. Μάλιστα. Δεν βγαίνει στη Βραζιλία εσύ για να το είσαι έμφυτο, τι να σου κάνω. Εγώ είμαι καθυλάρης, οπότε... Έτοιμο. Έχουμε κράμπερι τζούς, αν θέλετε να μυρίσουμε. Τι είναι αυτό? Είναι κράμπερι χυμός, κράμπερι. Το χρησιμοποιούμε σαν τόπ. Μπαίνει και αυτό μαζί με το whisky. Πόσο? Κάνουμε τόπ ουσιαστικά μέχρι να γεμίσουμε το ποτήρι μας. Δεν ανακατεύουμε για να κρατήσουμε τη διχρωμία. Ωραία. Και συνεχίζουμε με τη γαλλιτούρα μας. Λοιπόν, αυτό θα το δοκιμάσω εγώ. Όχι, ποιος θέλει το αντρικό ποτό με το whisky? Έλα. Να σκύω λίγο, να πάω τα κάτω. Άντε. Γιατί στη Λάρισα έτρωγες ξύλο για να μάθεις και να πίνεις αυτό. Ποιο είναι? Συνεχίζουμε το επόμενο κοκτέιλ, το οποίο λέγεται Tangu Mei. Ναι. Το Tangu ήρθε από ένα ξωτικό, ναι, που έχει αυτή την ονομασία και δίνει έτσι λίγο γλυκό και ξινό. Οπότε Tangu Mei. Είναι πάνω κάτω στο χαρακτήρα του ξωτικού αυτού, αν κάτσεις και το ψάξεις λίγο. Ωραία. Τι θέλουμε, ποτήρι? Όχι, θέλουμε να διαλύουμε τα δύο και δύο. Θέλουμε μια διαδικασία. Ναι. Ωραία, τότε πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ μας χρωστάει ένα κοκτέιλ ακόμα. Μόνο το οποίο ένα. Είναι πιο. Δύο! Καλά, εντάξει, δύο. Ωραίο και αυτό. Λοιπόν, για αρχή έχουμε το τόρος λόκος, που σημαίνει τρελός σταύρος. Και τόρος λόκος. Χρησιμοποιούμε λευκή τεκίλα, ναι, σεκ, passion fruit lime και φράουλα. Ωραία. Σερβίρουμε αυτή εδώ. Sulle casse di nitroglicerina, toro.
Στέφανε, έλα από εδώ, έλα από εδώ να μάθεις και εσύ τα κοκτέιλ. Έλα, έλα, Στέφανε. Έλα, Στέφανε, να κάνεις εσύ το σέκι. Έλα, Στέφανε. Έλα να μάθεις κάτι άλλο, τόσο από μουσική. Χέρι εδώ. Α, εγώ. Εδώ, κάτω και το πιάνεις έτσι. Εδώ. Όπως πάει και έλα. Έτσι καλά είσαι. Κάτσε να φύγω. Έλα, 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 έλα. Κάτσε, δεν βλέπω καλά. Ωραία, έτοιμο. Το οποίο έχει μέσα ρούμι. Έχουμε πάλι triple sec, χυμό πορτοκάλι και φράουλα. Ωραία. Σε αυτά τα κοκτέιλ είναι και λίγο απατηλά, νομίζεις πως δεν. Είναι. Ναι. Και μετά από λίγο είσαι... Χυμός είναι, χυμός. Χυμός είναι, ναι, ναι. Και κλασικά η γαρνιέρα μας. Και τα passion fruit. Τέλεια. Φρούτο καραβάκι. Τα φρούτα εκτός από την αισθητική στο μάτι δίνουν και άλλα αρώματα και άλλη γεύση στο κοκτέιλ. Ωραία. Αν και σε ένα κοκτέιλ χωρίς καρδιά είναι διαφορετικό. Ένα θα πάρει ο Στέφανος, ένα εγώ για... Ποιο, ποιο είναι πιο... Αυτό είναι με τεκίλα, είναι λίγο πιο δυνατό. Πιο βαρύ. Ωραία, πάρε σε το βαρύ. Ω, πάρε το βαρύ. Πάρε το βαρύ. Ωραία. Ωραία. Τέλεια. Γεια σας. Γεια μας. Ευχαριστούμε πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Μεγάλο πάρτι λοιπόν σήμερα το βράδυ. Σήμερα το βράδυ σας περιμένουμε καλεσμένοι μας όλοι. Ωραία και το show εδώ το βραζιλιάνικο με σάμπα. Θα πούμε σάμπα. Στο Έντζο Δε Κούβα, ναι, στο Μπουρνάζι. Θα γίνει της Βραζιλίας. Ωραία, έτσι. Τέλεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Λουκία. Ευχαριστώ πολύ, θα είναι πάρα πολύ όμορφα. Να είσαι καλά, έλα, έλα, και εσύ να πάμε στο μπαρ, να πάμε στο μπαρ, σηκωθείτε να πάρουμε... παιδιά, να πάμε στο μπαρ, θα κλείσουμε τώρα. Βέβαια με μουσική από το Ρίο Ντε Τζανέιρο και χορό, πώς αλλιώς, χορό, κουδόνιε. 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 Είμαστε μυστικοί, με μια μισή γουλιά έχουμε γίνει ντουμπουλά. Ευχαριστώ πολύ και τα κορίτσια και κλείνουμε με χορό, σάμπα. Εμείς ραντεβού. Το Σάββατο που θα έρχεται, 12 η ώρα ακριβώς εδώ, στο Μαγκαζίνο Live.